Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα, Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, και η πολιτική αλλά και η οικονομική επικαιρότητα περιστρέφεται γύρω από το λάθος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ένα λάθος που πολλοί εκτιμούν ότι μας τύχησε ακριβά. Το θέμα ετέθηκε στο Eurogroup, αλλά θα συζητηθεί και στη Βουλή μετά από ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά για τις επόμενες δύο και κάτι ώρες, αφού πρώτα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της σημερινής ημέρας σε τίτλους. Χαλάρωση δημοσιονομική προσαρμογή με ταυτόχρονη αύξηση της χρηματοδότησης προς την Ελλάδα ζήτησε κατά τη συνεδρίασή του Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Γιάννης Τουρνάρας έθεσε εμέσως το ζήτημα των λαθασμένων πολλαπλασιαστών στους Ευρωπαίους ομολόγους του. Το Υπουργείο μελετά μάλιστα το ενδεχόμενο να προτείνει στην Τρόικα ακόμα και μείωση των έμεσων φόρων, καθώς η αύξησή τους δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πώς θα αξιοποιήσει η κυβέρνηση τη δημόσια παραδοχή περί λανθασμένων δημοσιονομικών συντελεστών μετά και την παραδοχή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ρωτά τον Πρωθυπουργό με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Σε σωστό δρόμο βρίσκεται το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας, δηλώνει από την άλλη ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, προαναγγέλλοντας μάλιστα ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα εγκριθεί η δόση των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τη χώρα μας. Ειδοποιητήρια σε 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενους που έχουν χρέη προς το δημόσιο θα απασχολούν μέχρι και τις 10 Μαρτίου από το Υπουργείο Οικονομικών. Διευκρινίστηκε μάλιστα ότι οι μισθοί θα κατάσχονται μόνο στο τμήμα άνω των 1.000 ευρώ, με στόχο να εισπραχθούν φέτος 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Λεπτομέρειες θα δούμε σε λίγο. Από οικονομικής απόψης, τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί διαμηνύσεις στους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Τσαφτάρης, μιλώντας στο Sky, είπε ότι περίπου 5.000 ροδακινοπαραγωγοί θα λάβουν εντός της ημέρας συνολικά 12 εκατομμύρια ευρώ από την εταιρεία που τους οφείλει και ζήτησε από τους αγρότες να αλλάξουν στρατηγική και προτεραιότητες. Συλλαλητήριο οργάνωσαν κάτοικοι και φορείς της Ιερά Πέτρας διαμαρτυρώμενοι για το κλείσιμο του ΤΕΙ Εμπορίας και Διαφήμισης, αλλά και για την απώλεια της αυτονομίας του νοσοκομείου Νεάπολης. Σε 48ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά από αύριο η ΠΕΟΤΑ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε μαζί στις 4. Θα δούμε και το θέμα των δανείων και τι εξελίξεις και τι νεότερα υπάρχουν εκεί. Να συνδεθούμε όμως με τον Νίκο Φιλιππίδη και τον Γιάννη Τζούνο. Καλό σας απόγευμα για να δούμε. Νίκο, να μας απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που προκύπτουν από την είδηση για τις κατασχέσεις σε όσους δεν πληρώνουν. Γιατί ποσό, από 3.000 και κάτω και πόσο κάτω, δηλαδή άμα χρωστάς και 50 ευρώ κινδυνεύεις με κατάσχεση. Εντάξει, για όριο δεν έχουν κάνει λόγο ακόμα του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι και από τα πολύ μικρά ποσά, προφανώς και από 100 και από 200 και οτιδήποτε χρωστά στο δημόσιο, θα σου σταλεί ένα σημείο που θα σου θυμίζει την οφειλή σου για να προσέλθεις είτε να την εξοφλήσεις, είτε για να τη ρυθμίσεις σε ένα μεγαλύτερο ποσό. Τα περισσότερα είναι μεγαλύτερα ποσά, άρα η ρύθμιση θα είναι απαραίτητη. Και βέβαια, αν δεν προσέλθεις, αν επιλέξεις στις επιστολές που θα αποσταλούν έως 10 Μαρτίου από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων να μην απαντήσεις, τότε σε αυτή την περίπτωση σου αποσταλεί μία δεύτερη, στην οποία θα ενημερώνεσαι για όλες τις κινήσεις, τις δικαστικού χαρακτήρα κινήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν κατασχέσεις μέχρι και κατάσχεση εισοδημάτων άνω του 1.000 ευρώ. Άρα, για να καταλάβουμε τη διαδικασία, έχουμε το πρώτο σημείωμα, είτε με email, είτε με ταχυδρομείο, είτε και με τηλέφωνο, ειδοποίηση τέλος πάντων. Βεβαίως. Και στη δεύτερη φάση έχουμε και πιο αυστηρό, από τη στιγμή που, αυστηρό μήνυμα από τη στιγμή που ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί για να πληρώσει. Το δεύτερο θα είναι σαφές ότι σου δόθηκε η ευκαιρία πλέον να έχεις υπόψη ότι κινούμε τις διαδικασίες συντηρητικής κατάσχεσης ακίνησης και κινητής περιουσίας σου μέχρι το ποσό που χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Και βέβαια στο κάδρο παραμένουν και τα εισοδήματα άνω μόνο το χιλιάρικο προστατεύεται. Ναι. Το τμήμα πάνω από τα 1.000 ευρώ που βρίσκονται, είτε είναι μηνιαίος μισθός είτε κατατεθειμένα κάπου, μπορούν να κατασχεθούν. Εδώ πάντως, Νίκο, ανοίγει ένα μεγάλο θέμα συζήτησης, γιατί αυτός που χρωστάει, για παράδειγμα, 500 ευρώ στο δημόσιο και δεν τα πληρώνει, σε πάρα πολλές περιπτώσεις προφανώς και δεν το κάνει επίτηδες, ίσως και να μην έχει. Θέλω να πω, αυτό το έχουν σκεφτεί στο οικονομικό επιτελείο, ότι ίσως και να μην λειτουργήσει και να έχουμε άλλη μια τρύπα. Όχι, η σκέψη που υπάρχει στο οικονομικό επιτελείο είναι ότι θα προσέλθει, θα αναγνωρίσει την οφειλή του, θα παρουσιάσει τις επιπτώσεις που έχει κρίση στο εισόδημά του, θα φέρει το χαρτί από τη δουλειά του, αν ακόμα έχει δουλειά, ή το χαρτί της ανεργίας, θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το οποίο θα προκύψει mm-hmm. τι μπορεί να δίνει κάθε μήνα. Μπορεί να δίνει για τόσο μικρά ποσά ένα εξαιρετικά μικρό ποσό. Το θέμα είναι να πας εκεί και να αναγνωρίσει την οφειλή σου. Αυτό ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών και βέβαια να εισπράξει ότι μπορεί έστω και μια μικρή προκαταβολή. Ναι, επειδή μας ακούει πολύ. Ναι, Γιάννη, ακούμε. Είναι ακριβώς αυτό, ότι αυτό το οποίο
προφανώς θέλει να κάνει το οικονομικό επιτελείο, ναι, επειδή πάντα υπάρχει ένα πρόβλημα με τα έσοδα και με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αν δεν κάνω λάθος, αυτές είναι γύρω στα 13 δισεκατομμύρια, Νίκο, ναι, μόνο για το προηγούμενο έτος. Είναι, είναι κάποιες μέσα που δεν μπορούν να εισπραχθούν, όπως το πρόστιμο στην χρηματιστηριακή Ακρόπολη που είναι 4,5 δις. Ναι. Είναι περίπου γύρω στα 8 το καθαρό. Ωραία. Προφανώς λοιπόν αυτό το οποίο θέλει να κάνει το Υπουργείο Οικονομικών είναι από τη μία να βάλει τους πολίτες να αναγνωρίσουν ότι όντως έχουν μία οφειλή και αν από εκεί και πέρα κάποιοι εξ αυτών προσέλθουν και πληρώσουν χρήματα, ενδεχομένως αυτό θα είναι ένα κέρδος για τα έσοδα. Δηλαδή κάπως έτσι πρέπει να είναι ο τρόπος σκέψης. Και αυτό το οποίο αναρωτιέμαι είναι αν άραγε το οικονομικό επιτελείο γνωρίζει ή έχει υπολογίσει πόσα έσοδα θα μπορέσει να πάρει από αυτή την κίνηση. Ο στόχος είναι 1,9 δις από τα περσινά του 2012 και περίπου 1,4 δισεκατομμύρια, 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα παλαιότερα, από τη δεξαμενή των 50 και άνω δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο στόχος είναι γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ να εισπραχθούν φέτος το ληξιπρόθεσμο. Είναι φιλόδοξος στόχος και εξαιρετικά δύσκολος να επιτευχθεί, ειδικά στην παρούσα συγκυρία που με όλοι έχουν μια δυσκολία με τα σημάδια να δώσουν χρήματα. Τα οποία δεν είναι καλά. Λοιπόν. Να δώσουμε λίγο ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος παίρνει 1.000 ευρώ. Μισθό. Και η οφειλή του, ναι, ένα υποθετικό παράδειγμα, ή 800. Και η οφειλή του είναι 500 ευρώ. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή? Ναι, όταν μιλάμε για... η οφειλή του είναι πόσο? 500. Υποθετικά κοιτάτε, τώρα λέμε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι ότι σε εξαιρετικά μικρά ποσά δεν θα κινήσουν διαδικασίες από τη στιγμή που δεν μπορεί να σου πάρει από το μισθό. Δεν έχουν βάλει τα πάλι 1000 ευρώ. 1000 ευρώ. 1000 ευρώ δεν στα πειράζουν. Δεν στα πειράζουν. Δεν μπορώ να στα πειράξω. Από 1100 ευρώ σου παίρνουν τα 100. 1200 σου παίρνουν τα 200. Άρα αυτό το όριο είναι, να μείνουν κομμάτι. 1000 ευρώ στο λογαριασμό σου. Ακριβώς. Αυτό θα σου αφαιρέσουν το σκέλος από τα 1000 και πάνω. Η νομοθεσία. Να θυμίσουμε και κάτι άλλο εξαιρετικά σημαντικό, γιατί πολλοί μπερδεύονται. Δεν εξαιρούνται της κατάσχεσης του πληστηριασμού πρώτης κατοικίας τα σπίτια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή οφειλετών του δημοσίου. Ισχύει αυτό για τα υποθηκευμένα στις τράπεζες και για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών. Μάλιστα. Μόνο προς τις τράπεζες προστατεύεται η πρώτη κατοικία από πληστηριασμούς. Όχι από προς το δημόσιο. Από κατασχέσεις και πληστηριασμούς του δημοσίου δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Είναι κάτι το οποίο είναι στη διακριτική ευχέρεια του Έφορα και του Υπουργείου Οικονομικών. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε και εδώ και πάλι, και εδώ πάλι θα μπορεί να γίνει. Θα μπορεί να γίνει μια συνεννόηση είτε με τον Έφορο ότι υπάρχει αυτή η οφειλή και ενδεχομένως να μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης, έτσι δεν είναι, Νίκο? Ρύθμισης ή δόσεων. Ρύθμισης πάντα. Ναι, ρύθμισης. Υπάρχει δυνατότητα. Το βλέπει. Υπάρχει ρύθμιση που τρέχει αυτή τη στιγμή. Πέρα από τις συζητήσεις που γίνονται για νέα ρύθμιση. Όποιος πάει στην εφορία αυτή τη στιγμή και αναγνωρίζει την οφειλή του, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκει λύση στο δικαστικό τμήμα της εφορίας που υπάγεται. Αν απευθυνθεί, θα βρεθεί μια λύση ώστε να δίνει ένα ποσό το οποίο να μπορεί πραγματικά να το εξυπηρετεί κάθε μήνα. Να πάει για το διακανονισμό. Α, τώρα, ακριβώς. Νίκο, να δούμε τις αλλαγές στη φορολογία. Ένα θέμα που συζητούμε πολύ καιρό, την αλλαγή στην εστίαση, στο ΦΠΑ της εστίασης. Ήταν και προεκλογική δέσμευση, αλλά και στο πετρέλαιο. Έχουμε αλλαγές? Δεν έχουμε απολύτως καμία αλλαγή για την ώρα. Α, και αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο. Μόλις έχει ανατεθεί μια μελέτη σε μια ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε κάποια εκ των μέτρων του μνημονίου να επανεξεταστούν. Και αυτά όλα να μαζέψουν μια επιχειρηματολογία η οποία να παρουσιαστεί και στην Τρόικα. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει γενικά ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός και στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο για το θέμα της εφαρμογής του μνημονίου. Πρέπει να σου πω ότι δεν συνδέεται όμως με την υπόθεση του πολλαπλασιαστή που τέθηκε χτες από τον Υπουργό των Οικονομικών στο Eurogroup. Θα έλεγα ότι έχει να κάνει γενικότερα ως θέμα άμβλησης κάποιων εκ των δυσμενέστερων, θα λέγαμε, μέτρων που περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο, το οποίο φέρνει πολύ μεγάλη ύφεση, φέρνει πολύ μεγάλη ανεργία και φέρνει και πολύ μεγάλη δυσκολία στους πολίτες να αποπληρώσουν και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Όλα αυτά δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο που πλέον στην κυβέρνηση έχουν ήδη ενημερώσει και τους Ευρωπαίους ομολόγους, τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο μάλλον βλέπει θετικά περισσότερο από όλους την υπόθεση, ώστε κάποια εκ των μέτρων να μειωθεί η έντασή του. Και στο θέμα αυτό να μείνουμε, Νίκο, στην ουσία, καθώς την παραδοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έθεσε χτες και ο Υπουργός Οικονομικών στο Eurogroup. Τι απάντηση πήρε, να το πούμε έτσι, τι κλίμα εισέπραξε?
Επαναλαμβάνω ότι το θέμα του πολλαπλασιαστή, του λάθος πολλαπλασιαστή, του λάθος υπολογισμού των μέτρων, στο οποίο έχουν αναφερθεί πολλές φορές στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, χτες ήταν στο Eurogroup και η Christine Lagarde, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουν παραδεχτεί και το χρησιμοποίησε χτες στην επιχειρηματολογία του ο Υπουργός των Οικονομικών. Πρόσωπο δεν βλέπει, δεν υπάρχει η ανταπόκριση που θα περίμενα από πλευρά των Ευρωπαίων και θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση δεν συνδέεται με το επιχειρούμενο από πλευρά τη κυβέρνηση προσπάθεια ώστε να αμβλύνει τα πιο ακραία σημεία του προγράμματος. Τώρα από την άλλη, ο καινούριος πρόεδρος του Eurogroup είπε ότι η Ελλάδα και το πρόγραμμά της είναι σε καλό δρόμο. Ναι, πήραμε τα. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε όλη αυτή τη διακριτική συζήτηση πριν την έλευση της Τρόικας, αλλά και πριν το κρίσιμο ορόσημο της έγκρισης της δεύτερης από τις τρεις μικρές δόσεις των τριών πρώτων μηνών του έτους, της δόσης του Φεβρουαρίου. Ο Ντάισενμπλουμ, στο πρώτο Eurogroup υπό την προεδρία του, ο διάδοχος του Ζακ-Κλοντ Γιούνκερ, έδωσε τα εύσημα στην ελληνική πλευρά. Θα έλεγα ήταν έτσι μια ένδειξη αυροφροσύνης, αλλά τα δύσκολα θα κριθούν στις 21 του μηνός, εκεί που θα συνδυάσει η ομάδα εργασίας που προετοιμάζει το Eurogroup και η οποία θα κάνει την τελική εισήγηση με το πλέον καυτό ζήτημα που θα πρέπει μέχρι τότε να έχει απαντηθεί, μέχρι τις 20 πρέπει να έχουμε στείλει το σχέδιο, είναι το θέμα της διαθεσιμότητας και το πώς θα αποχωρήσουν οι 25.000 υπάλληλοι κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Εδώ υπάρχουν τα εξής αγκάθια για την έλευση της Τρόικας και αυτό το οποίο πρέπει να παρουσιάσει η ελληνική πλευρά. Είναι το κομμάτι της κινητικότητας των υπαλλήλων, αυτό το οποίο είπε ο Νίκος, είτε για απομάκρυνση 25.000 υπαλλήλων, αυτό το οποίο γνωρίζουμε ότι θα προσπαθήσει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση είναι το εξής. Στον στενό δημόσιο τομέα, ενδεχομένως θα εκμεταλλευτεί το θέμα των επίορκων. Όμως στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μιλάμε για ΟΤΑ, Δήμους, αυτό το οποίο θα κάνει η ελληνική πλευρά είναι ενδεχομένως να πει ότι χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνος για να γίνει αυτή η αξιολόγηση. Εάν αυτό θα γίνει δεκτό από την Τρόικα, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο τέλος στις τελευταίες ημέρες του μήνα. Είναι πολλά τα αγκάθια. Μείνε μαζί μας. Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Φιλιππίδη για να δούμε και όλες τις εξελίξεις στο ζήτημα των αγροτών. Καθώς, Γιάννη, έχουμε τι ανησυχεί τη συνοχή και τι ανησυχεί την κυβέρνηση. Ναι. Είναι τα έσοδα, είναι οι αγρότες, είναι το ζήτημα της αγένειας, είναι πολλά τα ζητήματα. Να κλείσουμε καταρχήν αυτό που λέγαμε. Είναι το θέμα των προαπαιτούμενων, αυτά τα οποία θα συζητηθούν με την Τρόικα και είπαμε. Είναι πρώτα το θέμα της κινητικότητας των υπαλλήλων. Υπάρχει το θέμα του φορολογικού. Εκεί μπορεί να έχουμε κερδίσει χρόνο στο θέμα του φορολογικού. Ωστόσο, θα πρέπει να παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες με τις οποίες θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι. Και βέβαια το πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και αυτό πρέπει να παρουσιαστεί από την ελληνική πλευρά είναι οι αποκρατικοποιήσεις. Θα πρέπει να εμφανιστούν δηλαδή κάποιες κινήσεις οι οποίες θα γίνουν στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων. Αυτά σε ό,τι αφορά την έλευση της Τρόικας στο τέλος του μήνα. Στα εσωτερικά μέτωπα, πολύ σωστά είπες ότι υπάρχουν αγκάθια ανοιχτά. Καταρχήν, είναι το θέμα των αγροτών. Είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει το Μέγαρο Μαξίμου. Υπήρξε ένα αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Από την κυβέρνηση λένε ότι ο διάλογος εξαντλείται στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Γίνεται εξαντλητικός διάλογος. Αυτό το οποίο ζητά η κυβέρνηση από τους αγρότες είναι να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί. Και αυτό το οποίο λένε είναι ότι τα δημοσιονομικά της χώρας είναι στενά. Αυτά είναι τα δημοσιονομικά της χώρας και οι παροχές οι οποίες μπορούν να δοθούν στους αγρότες παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα σε επίπεδο των τριών πολιτικών αρχηγών. Δηλαδή έγινε σύσκεψη που είχε στην κορυφή της ατζέντα το θέμα των αγροτών. Αυτές λοιπόν είναι οι παροχές. Οι οποίοι, συγγνώμη Γιάννη, ζητούν συνάντηση, οι αγρότες ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν φαίνεται τέλος πάντων να γίνεται στο επόμενο διάστημα. Αυτό σου λέω, ότι από την κυβέρνηση λένε ότι εξαντλείται ο διάλογος. Ο διάλογος γίνεται, γίνεται με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι σε εξέλιξη αυτός ο διάλογος. Μάλιστα και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Χαρακόπουλος έχει μια συνάντηση με τους αγρότες της Κουλούρας. Αυτό ακριβώς λοιπόν θα μας πει τώρα ένα την Χαρδαλιά. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα για τους αγρότες. Υπάρχει και το θέμα της κινητικότητας των υπαλλήλων, όπου εκεί υπάρχουν τριβές ανάμεσα στους κυβερνητικούς εταίρους. Προκλήθηκε άλλη μια τριβή εχθές από τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας για το θέμα των απεργιών και τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο. Σήμερα πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός είχε και μια συνάντηση με την ηγεσία του ΕΟΠΗ. Υπάρχει και εκεί ένα ανοιχτό μέτωπο για το τι θα γίνει με τα χρήματα και αυτού του οργανισμού. Γενικώς τα μέτωπα είναι πάρα πολλά για την κυβέρνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και σε αυτό το μέτωπο των αγροτών θα πάμε και στη συνάντηση που είχαν οι ροδακινοπαραγωγοί από την Κρήτη με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναντίν Χαρδαλιά.
Καλό μεσημέρι, Εύα. Βέβαια, ήταν η ροδοκινοπαραγωγή από την Κουλούρα Ημαθίας. Mm-hmm. Είχαν συνάντηση το πρωί με τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Χαρακόπουλο, ο οποίος ανέλαβε δεσμεύσεις απέναντί τους όσον αφορά στην εισοδιά που τους χρωστάνε ουσιαστικά οι μεταποιητικές μονάδες ροδάκινου. Μάλιστα, τους ενημέρωσε ότι από σήμερα θα ξεκινήσει η καταβολή των οφειλών των εταιριών προς τους ροδακινοπαραγωγούς, αρχικά με 7 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν περίπου 5.000 ροδακινοπαραγωγούς και στη συνέχεια το επόμενο, το προσεχές χρονικό διάστημα, άλλα 5 εκατομμύρια που θα αφορούν περίπου 2.000 ροδακινοπαραγωγούς. Από εκεί πέρα, βέβαια, τους κατέστησε σαφές ότι ναι, μεν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο για τα θεσμικά ζητήματα που αφορούν γενικότερα το σύνολο των αγροτών αλλά και ειδικά τους ροδακινοπαραγωγούς. Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κύριος Χαρακόπουλος, ξεκαθάρισε ότι οι περιθώρια πρόσθετων οικονομικών μέτρων στην παρούσα περίπτωση δεν υπάρχουν λόγω των δημοσιονομικών συνθήκων της χώρας. Είπε πως υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει άμεσα και κάποια άλλα που υποχρεωτικά λόγω των οικονομικών συνθήκων θα πρέπει να δρομολογήσει για το επόμενο διάστημα, για το αύριο συγκεκριμένα. Να σας πω όσον αφορά τώρα στο σύνολο των αγροτών, δηλαδή σε αιτήματα που αφορούν το σύνολο των αγροτών, αυτό που είπε ο κύριος Χαρακόπουλος είναι πως όσον αφορά στο αφορολόγητο πετρέλαιο, είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί από του χρόνου με τη χρήση βιβλίων εσόδων-εξόδων των αγροτών, όπου οι δαπάνες για το πετρέλαιο θα λογίζονται ως έξοδα. Και από εκεί πέρα, όσον αφορά στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου, γίνεται, όπως είπε, μια προσπάθεια να εξασφαλιστεί όλο το κονδύλι, το ίδιο δηλαδή το 160 εκατομμύρια ευρώ που είχαν δοθεί και πέρυσι. Προς το παρόν υπολείπονται 30 εκατομμύρια ευρώ, όπου αναμένεται να βρεθούν από ισοδύναμα, και ότι η πρώτη δόση που θα είναι περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ θα δοθεί μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Μάλιστα, Αντίνη Χαρδαλιά, να σας πω ότι η ροδακινοπαραγωγή, Εύα, συγγνώμη κλείνοντας, δεν έχουν λάβει κάποια απόφαση. Έκαναν για μια συνάντηση σε καλό κλίμα με τον αναπληρωτή υπουργό. Όμως τις αποφάσεις τους, όπως είπαν, θα λάβουν σε γενική συνέλευση αύριο. Για τις κινητοποιήσεις τους και τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστούμε, Αντίνη Χαρδαλιά, και να πάμε τώρα στον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο, καθώς ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό σχετικά με το πώς θα αξιοποιήσει η κυβέρνηση την παραδοχή για το λάθος πολλαπλασιασμού από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, Εύα, θέτει μία σειρά από ερωτήματα προς τον Πρωθυπουργό με την ερώτηση που κατέθεσε και πώς θα εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση τη δημόσια παραδοχή περί λάθους, τι ύψους εκτιμά ότι θα είναι τα προαναγγελθέντα στο μνημόνιο νέα μέτρα, με δεδομένο ότι μόνο το Γενάρη η στέρηση εισόδων φτάνει περίπου τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Και ρωτάει επίσης τον Πρωθυπουργό ο κύριος Τσίπρας πώς θα ενεργήσει ώστε αυτό το λάθος που αποτιμάται σε δεκάδες δις ευρώ να αποτελέσει την αφετηρία, ώστε η χώρα να απαλλαγεί οριστικά από μνημόνια και πολιτικές που θα εκτοξεύσουν την ύφεση και τη φτώχεια και τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες κάνει μία στροφή προς τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Χθες το βράδυ ο κύριος Τσίπρας μίλησε σε μία εκδήλωση με το ζήτημα της αριστεράς που απαντά στη στρατηγική της έντασης. Παίρνε με μεγάλη σφοδρότητα την κυβέρνηση και είπε χαρακτηριστικά ότι νεοφιλελευθερισμός και ακροδεξιά συγκατοικούν στον τύπο της κυβερνικής εξουσίας σήμερα στην Ελλάδα. Πρόεδρε, μας ευχαριστήσουμε πολύ στο σημείο αυτό και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Το λάθος για το οποίο μιλά σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπήρξε ο οδικός χάρτης της μεγαλύτερης και βιαιότερης νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων που έγινε ποτέ σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ελλάδα σήμερα θυμίζει μια χώρα που βγαίνει από πόλεμο. Μια χώρα με κατεστραμμένη την εργασία, με καταρακωμένους κοινωνικούς θεσμούς, με εξαθλειωμένους κρατικούς λειτουργούς, με κουρασμένους ψυχικά ανθρώπους. Στον Αχιλλέα Τόπα θα πάμε τώρα τηλεφωνικά να δούμε τι περιμένουμε σήμερα από τις καταθέσεις στο πλαίσιο της προανακριτικής για τη λίστα Λαγκάρντ. Αχιλλέα. Έβα, καλό απόγευμα. Στις 5.30 αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες της προανακριτικής επιτροπής. Mm-hmm. Και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, αναμένεται να τηθούν οι εξής προκειμένου να καταθέσουν. Κυρία Μόνα Παπαδάκου, η οποία ήταν επικεφαλής του γραφείου του κ. Παπακοσταντίνου, του πρώην δηλαδή Υπουργού Οικονομικών. Mm-hmm. Ο δημοσιογράφος Γιάννης Ντάσκας,
Όπως επίσης και ο κύριος Αλέξης Ζάβρας, ο οποίος ήτανε, κατά πάσα πιθανότητα, δεν γνωρίζω αν είναι ακόμα, εργαζόμενος στο τμήμα πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών. 5.30 ώρα ξεκινά τις εργασίες στην Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, μέχρι δηλαδή 2-3 ώρες αργότερα, θα γνωρίζουμε κι εμείς τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, Χιλέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε τώρα στην Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα συγκεκριμένα, όπου είχαμε μεγάλη κινητοποίηση σήμερα. Το Μάριο Διονέλη θα βρούμε τηλεφωνικά. Μάριε. Καλησπέρα, Εύα, κυρίες και κύριοι. Στην Ιερά Πέτρα, όπου και σήμερα είχαμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση των πολιτών, με κλειστές όλες τις υπηρεσίες της πόλης και τα εμπορικά καταστήματα, φυσικά με αποκλεισμούς δημοσίων κτηρίων. Το αίτημα είναι η μη υποβάθμιση του νοσοκομείου της Ιερά Πέτρας, ένα θέμα που εδώ και πολύ καιρό απασχολεί την πόλη. Καταγγέλουν ότι με τη συγχώνευση των οργανισμών με τα νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου και της Ιτίας θα υπάρξει υποβάθμιση του νοσοκομείου τους, ενώ έχουν προκύψει και διαμαρτυρίες για το σχέδιο Αθηνά του Υπουργείου Παιδείας, που προβλέπει το κλείσιμο των τμήματων των ΤΕΗ στην Ιερά Πέτρα, ενώ αντίστοιχες διαμαρτυρίες έχουμε και από τον Άγιο Νικόλαο, όπου επίσης κλείνουν τμήματα του ΤΕΗ. Και οι δύο πόλεις είναι κυριολεκτικά. Ποια είναι τα επιχειρήματα, Μάρια? Δηλαδή, ο κόσμος τι λέει, ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας, ότι θα υποβαθμιστεί ο τόπος και η τοπική κοινωνία? Πέρα από την τοπική ανάπτυξη, που σημαίνει το να υπάρχει ένα ΤΕΗ, υπάρχουν πολύ σοβαρές διαμαρτυρίες και από τους ίδιους τους φοιτητές. Καθώς, Εύα, πρέπει να σου πω ότι το σχέδιο προτείνει το τμήμα της εμπορίας και διαφήμισης του ΤΕΗ Ιερά Πέτρας, αλλά και το τμήμα ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΤΕΗ Αγίου Νικολάου, να συγχωνευτούν στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, σε ένα τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων, το οποίο, όπως λένε οι φοιτητές, είναι βεβαίως άσχετο με το αντικείμενο το οποίο πήγαν να σπουδάσουν, πέρα από την αναγκαία μετακίνηση που θα χρειαστεί να κάνουν από τη μία πόλη στην άλλη και μάλιστα στο μέσο της χρονιάς. Από εκεί και πέρα, τα θέματα των νοσοκομείων στο Λασίθι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρόσφατα βλέπαμε το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας να μην έχει ούτε καν πετρέλαιο, να μην μπορεί καν να προμηθευτεί πετρέλαιο εξαιτίας της αδυναμίας των δύο οργανισμών, του οργανισμού του ενιαίου να συντονιστεί. Δεν έχουν καν αφημί πλέον τα νοσοκομεία και δεν μπορούν να προμηθευτούν ούτε καν πετρέλαιο. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι οι ασθενείς μέσα στο κρύο, χωρίς θέρμανση? Κι όμως είναι μέσα στο κρύο, και μάλιστα βρέθηκε μια προσωρινή λύση. Στη μία περίπτωση της Ιερά Πέτρας δόθηκε μικρή παράταση στον παλιό ισχύοντα κανονισμό ώστε να μπορεί να γίνει η προμήθεια. Στο δε νοσοκομείο Σιτίας βρέθηκε μια ιδιωτική εταιρεία να αγοράσει για λογαριασμό της το πετρέλαιο και να το παράσχει στο νοσοκομείο ώστε να μπορούν να ζεσταθούν οι ασθενείς, οι οποίοι έφερναν και φέρνουν θερματικά σώματα από το σπίτι, σόμπες και καλοριφέρ λαδιού, για να ζεσταθούν μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο. Το έχουμε δει και με ρεπορτάζ του Sky αναλυτικά το συγκεκριμένο θέμα. Απίστευτο και όμως αληθινό. Στην Ελλάδα του 2013 οι ασθενείς και οι συγγενείς τους φέρνουν θερματικά σώματα προκειμένου να ζεσταθούμε. Και από την άλλη, ακούμε από το Υπουργείο ότι δεν συγκεντρώθηκαν τα έσοδα επειδή δεν είχε βαρύ χειμώνα φέτος όσον αφορά στο πετρέλαιο. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να σου πω ότι έχουν κλειστεί ραντεβού με τους υπουργούς. Το Λασίθι, ο νομός, συνολικά είναι στο πόδι. Και από τον Άγιο Νικόλαο και από την Ιερά Πέτρα ζητήθηκαν, και μάλιστα ξέρω ότι αύριο το απόγευμα στις 4 έχουν κανονιστεί ραντεβού με τον Υπουργό Υγείας, καταρχάς με παράγοντες μάλλον του Υπουργείου Υγείας, δεν ξέρω αν θα είναι ο ίδιος ο Υπουργός, αλλά και με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να τεθούν στο τραπέζι και τα δύο ζητήματα, και το σχέδιο Αθηνά για τη συγχώνευση των πανεπιστημίων, αλλά και τα θέματα της υγείας ό,τι αφορά τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου. Μάρια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε να αποκατασταθούν όλες αυτές οι δυσλειτουργίες, τα σοβαρότατα προβλήματα, και να βρούμε τώρα τηλεφωνικά τον Γιώργο Τσελίκα. Καθώς για τον Ιούνιο, Γιώργο, αναβλήθηκε η δίκη των 35 συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Στο γραφείο, θυμόμαστε την ιστορία, στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας. Βεβαίως. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Εύα. Για τις 12 Ιουνίου αναβλήθηκε η δίκη των 35 συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, που κατηγορούνται, θυμόμαστε όλοι, για παράνομη παραμονή του Υπουργείου Εργασίας στις 4 Φεβρουαρίου. Γνωρίζουμε το γιατί, Γιώργο, ναι. Το γιατί αναβλήθηκε. Λόγω της μη νόμιμης κλήτευσης των μαρτύρων κατηγορίας. Όπως και την προηγούμενη φορά. Είναι η δεύτερη αναβολή αυτή, έτσι, να θυμίσουμε. Και ακόμα το δικαστήριο φάσισε σήμερα να κληθεί ως μάρτυρας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ο κ. Παναγιώτης Κοκόρης. Να πούμε ότι από το πρωί, από τις 8 η ώρα, που ήμουν και εγώ εκεί, ήταν και η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κυρία Αλέκα Παπαρίγα, η οποία είπε κοντολογής, τη ρίση ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή, εμείς δεν την υιοθετούμε. Να πούμε ότι η ΑΔΕΔΗ κήρυξε σήμερα 3 οριστάσεις εργασίας για τη δίκη των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, προκειμένου να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι στην πορεία προς τα δικαστήρια. Ήταν πάνω από 1.500 άτομα.
Έτσι, και προηγήθηκε μια συγκέντρωση στις 8.30 το πρωί στο πεδίο του Άρεως και πεζοί έφτασαν μέχρι τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Λέκα Παπαρίγα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι να εξασφαλίσουν αγωνιστικές, δημοκρατικές και συλλογικές διαδικασίες και καμία βουλή, καμία κυβέρνηση δεν έχει λόγο να ασχολείται με το πώς θα συνδικαλίζονται και πώς θα αγωνίζονται οι εργαζόμενοι. Μήπως να παίξω όλα αυτά, απ' έξω, δεν είναι μόνο εδώ. Τι απ' έξω? Από την Τρόικα, από την Ευρώπη. Άκουσε να δεις. Εάν η αστική τάξη της χώρας μας και τα κόμματα δεν ήθελαν την Τρόικα, τότε έπρεπε προπολού να έχουν αποφασίσει την αποδέσμευση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην τα ρίχνουμε όλα στους απ' έξω, συνεταιράκια είναι. Τώρα αλλάζοντας θέμα και στο απεργιακό μέτωπο, θα δούμε τις απεργίες με τη βοήθεια της Μαρίας Αναστασοπούλου, ξεκινώντας από την 48ωρη στους Δήμους, ΠΟΕΟΤΑ. Αύριο και μεθαύριο λοιπόν, 48ωρη απεργία της ΠΟΕΟΤΑ ως ένδειξη συμπαράστασης στους εργαζομένους στις κοινωνικές δομές. Με ανακοίνωσή της η ΠΟΕΟΤΑ κάλεσε τους εργαζομένους σε προγράμματα όπως για παράδειγμα είναι το Βοήθεια στο Σπίτι να συμμετάσχουν στην αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Έχουμε όμως και στάση εργασία στα λεωφορεία την Πέμπτη, Μαρία. Την Πέμπτη από τις 11 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα η Αθήνα θα μείνει χωρίς λεωφορεία λόγω γενικής συνέλευσης των εργαζομένων της ΕΘΕΛ που θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να υπενθυμίσουμε πως προς διευκόλυνση του επιβατικού κοινού ότι η απόσυρση των λεωφορείων ξεκινά συνήθως μία ώρα πριν από τη στάση εργασίας, δηλαδή στις 10 το πρωί, και οι γραμμές θα επαναλειτουργήσουν πάλι στις 6 το απόγευμα. Αντικείμενο συζήτηση της γενικής συνέλευσης, οι εξελίξεις στις αστικές συγκοινωνίες και βεβαίως η υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ένα αίτημα στο οποίο εμένουν οι εργαζόμενοι. Μαρία Αναστασοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε στο εξωτερικό δελτίο τώρα και στη Βάνα Κουτρουλού, ξεκινώντας από την παραίτηση του Πάπα, την πολύ συζητημένη. Έχουμε κάτι νεότερο μετά την παραίτηση και σε επίπεδο πληροφοριών, αλλά και σε επίπεδο αντιδράσεων και σε επίπεδο συνωμοσιολογίας, που πέφτει πολύ. Πολύ υλικό εκεί. Να ξεκινήσουμε, Εύα, από τις αντιδράσεις. Πρώτα έχουμε την αντίδραση για πρώτη φορά του αδερφού του Πάπα, από του επισκόπου Γιώργ Ράντζιγκερ, ο οποίος είπε ότι επιβεβαίωσε ότι γνώριζε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αρκετούς μήνες, την απόφαση του Πάπα να αφήσει, να αφήσει την Αγία Έδρα λόγω του προχωρημένου της ηλικίας. Επιβεβαίωσε ο ίδιος πως αυτός είναι ο λόγος της παραίτησής του. Αποκάλυψε επίσης στους δημοσιογράφους πως ο ίδιος χαρακτήρισε βέβαια την απόφαση αυτή ορθή και είπε και ο ίδιος ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συμμετέχει να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την επιλογή για τον επόμενο Πάπα. Να πούμε ότι σύμφωνα... Ναι, Βάνα. Ρώταμε. Αν έχουν αρχίσει τα σενάρια διαδοχής, αν έχουμε ονοματολογία, ναι. Αν υπάρχουν επικρατέστεροι. Οι επικρατέστεροι, λοιπόν, Εύα, είναι τρεις. Είναι ο 70χρονος Καναδός Μάρκ Ουέλετ. Αυτός είναι πολύ κοντά στις θέσεις του Πάπα Βενέδικτου. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, ένας σκληροπυρηνικός καθολικός. Ακολουθεί ο 68χρονος Λεωνάρντο Σάντρι. Αυτός είναι γενικός γραμματέας εδώ και πολλά χρόνια στο κράτος του Βατικανού. Θεωρείται δηλαδή ότι έχει εμπειρία και έρχεται τρίτος στην σεναριολογία ο 63χρονος καρδινάλιος Πίτερ Τουρξόν από την Γκάνα. Εδώ να σου πω ότι θεωρείται επικρατέστερος, ναι. Γιατί είναι σε μικρότερη ηλικία και γενικά η παραίτηση του Πάπα τώρα μπορεί να ανοίγει και το δρόμο, Εύα, για νέα ήθη δηλαδή στο Βατικανό, να εκλέγονται πια νεότεροι σε αυτό το αξίωμα. Τώρα μπορεί, ναι, να δούμε τελικά και έναν μαύρο Πάπα να ηγείται της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Θα δούμε. Για να το δούμε λοιπόν, να δούμε τι θα δούμε και βεβαίως να μείνουμε λίγο ακόμα στο θέμα αυτό, καθώς τα γραφεία στοιχημάτων έχουν πάρει φωτιά, οι συνωμοσιολογίες, τα περί καταστροφής, τα περί προφητιών. Και κυρίως επικεντρώνονται, Εύα, στο ότι μπορεί να εκλεγεί, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο επίσκοπος από την Γκάνα. Ναι. Έτσι λοιπόν έρχεται στην επιφάνεια μια παλιά προφητεία του Αγίου Μαλαχία. Ήταν αρχιεπίσκοπος, ναι, Ιρλανδίας το 1139 και είχε δει, λέει, σε ένα όραμά του, ναι, ότι 111 ποντίφικες κάποια στιγμή, λέει, θα εκλέξουν έναν μαύρο Πάπα και τότε θα έρθει το τέλος του κόσμου, η συντέλεια του κόσμου. Τώρα δεν ξέρω τι θα
ακολουθήσει, θα δούμε. Πάντως και από τις επόμενες ειδήσεις, αν συνεχίσουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και μια ανησυχία στην παγκόσμια σκηνή, κυρίως και με την δοκιμή, την πυραυλική δοκιμή που είχαμε το πρωί από την Βόρεια Κορέα. Και υπάρχει η ανησυχία, παγκόσμιο συναγερμό, εξαιρετικά σημαντικά τα όσα συμβαίνουν εκεί. Στις 4 η ώρα έχουμε την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, γιατί μιλάμε για την τρίτη και την πιο ισχυρή δοκιμή. Μετέφερε πυρηνικό υλικό αυτός ο πύραυλος. Σημειώθηκε στις 4 και 57 ώρα Ελλάδος και είχαμε και μία σεισμική δόνηση, η οποία καταγράφηκε από το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Μιλάμε για 4,9 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Μιλάμε μάλλον για μία υπόγεια πυραυλική δοκιμή. Και όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία και καταδίκη από όλες τις πλευρές. Η Βόρειος Κορέα από τη μεριά της λέει ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα της συνεχώς κλιμακούμενης απειλής που νιώθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Τώρα, Βάνα, σε άλλο επίπεδο και με άλλη διάσταση βεβαίως, ανησυχία έχει προκαλέσει και το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου και τα μπιφτέκια, σε σημείο που έφτασε να γίνει και έκτακτη σύνοδος για το θέμα αυτό. Έτσι ακριβώς, κρέας αλόγου. Τώρα δημοσιεύματα κάνουν λόγο και για κρέας αγαϊδάρου ακόμη, το οποίο μπορεί να έχουμε φάει και δεν το ξέρουμε. Στις Βρυξέλλες λοιπόν θα συναντηθούν αύριο οι αρμόδιοι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συζητήσουν τη λήψη πιο αυστηρών μέτρων για τον έλεγχο των τροφίμων, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι όλα αυτά τα κατεψυγμένα προϊόντα στα οποία εντοπίστηκε κρέας αλόγου δεν ανέγραφαν επάνω ότι περιείχαν αυτό το κρέας, τα περνούσαν στον καταναλωτή ως βοδινά ο κρέας. Και ως εκ τούτου θα έχουμε την έκτακτη σύσκεψη αύριο των Ευρωπαίων Υπουργών Γεωργίας για να συζητήσουν το θέμα. Τώρα τα αποτελέσματα, Βάνα, πότε μας είπες για το αν τελικά κάνει κακό στον άνθρωπο το κρέας αλόγου? Θα τα έχουμε την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από την Βρετανία, από τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας Τροφίμων, τα οποία θα έχουν αποκαλύψει αν υπάρχουν συγκεντρώσεις αυτής της καρκινογόνου ουσίας που δίνουν από φάρμακα, παυσίπονα ή αντιπυρετικά στα άλογα. Από εκεί θα ξέρουμε από την Παρασκευή και μετά αν όντως υφίσταται λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία. Λοιπόν, Βάνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε ξαναβρούμε στη συνέχεια της εκπομπής και να πάμε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα. Θα βρούμε την Ελένη Ιατρού για να δούμε τώρα, μετά και τις νεότερες εξελίξεις, τι λένε οι αγρότες. Τι νέα έχουμε από το μέτωπο των αγροτών. Ελένη, καλό σου απόγευμα. Γεια σας από τον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, εδώ που πριν από λίγο οι αγρότες στον καθιερωμένο και καθημερινό, όπως αποφάσισαν την Κυριακή, συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, επιχείρησαν να ανέβουν στο δόστρωμα. Είδαν όμως ότι 6 κλούβες των ΜΑΤ έχουν διακόψει την κυκλοφορία, οπότε κατευθύνθηκαν στη συνέχεια στα διόδια του Μοσκοχωρίου, όπου για σχεδόν μισή ώρα σήκωσαν τις μπάρες. Μάλιστα, αρχικώς, όταν επιχείρησαν να πλησιάσουν στην Εθνική Οδό, στο σημείο που είναι τα διόδια, οι αστυνομικές δυνάμεις τους μπλοκάρισαν. Τότε οι αγρότες εξαγριωμένοι είπαν πως δεν είναι τρομοκράτες και πρέπει να σταματήσουν οι αρχές να τους φέρονται ως τρομοκράτες. Μετά από συνεννόηση, τους επέτρεψαν να σηκώσουν τις μπάρες για μισή ώρα. Έστειλαν μήνυμα για μία ακόμη φορά στην κυβέρνηση για διάλογο και κάλεσαν και άλλους αγρότες να έρθουν στον κόμβο της Νίκαιας. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παλαμά Κώστας Τζέλας, ο οποίος είναι και μέλος συντονιστικής επιτροπής, χαρακτήρισε μάλλον την άρνηση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για διάλογο με τους αγρότες, απαξιωτική και προσβλητική. Είπε ότι θα επιδιωχθεί στις επόμενες ώρες ενδεχομένως κάποιος διάλογος με την κυβέρνηση, ακόμα και αν πρόκειται αυτό να γίνει μέσα από κυβερνητικό κλιμάκιο, δηλαδή από συναρμόδια Υπουργεία προς επίλυση των ζητημάτων των αγροτών. Στο σημείο που βρισκόμαστε, ήρθε νωρίς το μεσημέρι και ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, εξεδήλασε τη στήριξη προς τον αγώνα των αγροτών. Ντρέπομαι, είπε, οι αστυνομικοί να κυνηγούν τους αγρότες στα ρίσκα και είναι εγκληματίες. Μίλησε για εξαθλειωμένους αστυνομικούς που με 20 ευρώ στην τσέπη για μία ημέρα ξεκινούν να φύγουν από το σπίτι τους, από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, για να έρθουν εδώ στη Λάρισα και τελικά μένουν εδώ 5-6. Εμείς συνομιλήσαμε με αστυνομικό που έχει 12 ημέρες στο συγκεκριμένο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο παραλύουν τα αστυνομικά τμήματα στις πόλεις από όπου φεύγουν οι αστυνομικοί, όπως μπορείς να καταλάβεις. Και να θυμίσουμε και τους μισθούς των αστυνομικών, κάτι το οποίο το έχουμε τονίσει επανειλημμένως και έχουμε συνομιλήσει με εκπροσώπους των εργαζομένων αστυνομικών.
μας αποδυναμώνουν με αυτούς τους μισθούς, είπε ο κύριος Φωτόπουλος. Δεν έχουμε το σθένος να εκτελέσουμε το καθήκον μας, Εύα. Ελένη, θα σε ξαναβρούμε σε λίγο, καθώς θα έχουμε εκπροσώπους αγροτών και των αγροτών εκεί από τη Βόρεια Ελλάδα και από τον κόμβο της Νίκαιας, αλλά και εδώ από την Νέα Μάκρη, αγρότες που έχουν και μια διαφορετική λύση να προτείνουν. Θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Ελένη. Λοιπόν, να βρούμε τώρα τηλεφωνικά τον Δημήτρη Καραστεφανή, καθώς έχουμε συλλήψεις, Δημήτρη, για τα επεισόδια που έγιναν προχθές στον αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, λοιπόν, στον αγώνα μπάσκετ. Χθες μιλήσαμε για την διαθεσιμότητα του αστυνομικού διευθυντή. Σήμερα μιλούμε για δύο συλλήψεις. Στα όρια του αυτοφόρου, λοιπόν, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν δύο άτομα τα οποία είχαν ενεργό. Είχαν ενεργό συμμετοχή στα επεισόδια, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ αναζητούνται τρία ακόμη άτομα, καθώς έχουν ήδη σχηματιστεί οι δικογραφίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας είναι ο παδός του Παναθηναϊκού και ο άλλος του Ολυμπιακού. Ο ένας πετούσε αντικείμενα κατά των αστυνομικών και πιο συγκεκριμένα καθίσματα και ο άλλος κυκλοφορούσε με ένα αιχμηρό αντικείμενο στο τερέν. Αυτά λένε από την αστυνομία. Όλες οι ταυτοποιήσεις έγιναν μέσω των εικόνων που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση. Είναι απορίας άξιων πάντως, Δημήτρη. Δύο μέρες μετά, μετά πόσοι συλλήψεις δηλαδή δεν γίνονται εκείνη την ώρα μέσα στο γήπεδο. Όλοι τα είδαμε τα πλάνα που υπάρχουν κάμερες. Και χθες λέγαμε πάντως ότι ήταν περισσότερες από 21 δημιουργίες, που σημαίνει ένας αστυνομικός για κάθε δύο οπαδούς. 1.800 οπαδοί, περίπου 900 αστυνομικοί. Καταλαβαίνετε λοιπόν, θα μπορούσαν να γίνουν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα αν υπήρχε έλεγχος, αν μπορούσαν να κάνουν κάποιοι ένα υποτυπώδη έλεγχο, γιατί μιλάμε για πιστόλια, μιλάμε για τέτοια πράγματα μέσα στο κυβερνητικό. Προφανώς. Πιστόλια πρωτοβολίδων, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Προφανώς, Δημήτρη, φταίγαν οι εντολές και όχι η δυνατότητα, τέλος πάντων. Αυτό το δείχνει που λένε, γιατί 24 αστυνομικοί, αξιωματικοί, ήδη θα περάσουν ένορχη διοικητική εξέταση και θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς 21, περίπου 22 λεπτά μετά τις 3, όλα αυτά τα θέματα, αλλά και τις υπόλοιπες εξελίξεις και ειδήσεις των σημερινών ημερών, της σημερινής ημέρας. Κωνσταντίνε Μπογδάνε. Εύα Αντωνοπούλου. Καλώς τον. Τα βλέπεις αυτά και μετά μας λένε ότι φταίει το λάθος στον πολλαπλασιαστή. Αλλά μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, ίσως. Για να δούμε λοιπόν αν μπορούμε. Καλωσορίζοντας και αυτά, θα κουβεντιάσουμε με τον Άρη Πρωτοσάλτε, διευθυντή του ΣΚΑΙ 100,3. Και τον Γιάννη Ρουμπάτη, δημοσιογράφο. Καλησπέρα. Μπορούμε τελικά να τα αξιοποιήσουμε, να ξεκινήσουμε κατευθείαν από αυτό, την ώρα που έρχονται και κατασχέσεις ακόμα και για πολύ πολύ μικρά ποσά σε ανθρώπους που σίγουρα δεν είναι εγκληματίες. Προφανώς κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν. Προφανώς και κάποιοι μπορούν. Αυτούς καλά κάνουν και τους κυνηγάνε. Ναι, αλλά έτσι πώς πάει το πράγμα πια με την υπερφορολόγηση, φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα το οποίο είναι αντιληπτό στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι θα τεθεί σε επίπεδο πολιτικό, πέραν από τα τεχνικά της σημεία της σύμβασης που είναι ο πολλαπλασιαστής και λοιπά, για τα οποία μπορεί να γίνει συζήτηση φυσικά, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτό που λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, ότι επιμένουν ότι θα τεθεί σε υψηλά κλιμάκια, σε αναβαθμισμένους των δανειστών μας, εκπροσώπους, οι οποίοι θα είναι εδώ την Παρασκευή, ότι με αυτήν την ότι δεν υπάρχει πια η ύλη εκείνη, λέγεται και στο παρελθόν, που μπορεί να δώσει, οι πολίτες δηλαδή μπορούν να δώσουν αυτό το ποσό το οποίο πρέπει να συγκεντρωθεί μέσα από την φορολογία. Αυτό και συνεπώς αυτό συνιστά ένα ζήτημα. Ορίστε. Αυτό θα σημαίνει ότι προσδοκούν ότι θα μειωθούν οι στόχοι του προγράμματος που έχουν θέσει απ' έξω, διότι αυτοί έχουν βάλει στόχους, δεν μας έχουν λένε, δει θα σου απαντήσω. Οι γνωρίζοντες λένε ότι στο προσεχές χρονικό διάστημα, στο μεταπροσεχές, δηλαδή τα επόμενα χρόνια, τα πράγματα είναι πολύ πιο ελαστικά. Έχουμε όμως μια πολύ σκληρή περίοδο τώρα αυτούς τους μήνες και εδώ πρέπει να δοθεί λύση τώρα. Δεν είναι ότι να μετατεθεί, δηλαδή αυτός ο πολλαπλασιαστής σε βοηθάει να κάνεις την πρόβλεψη. Mm-hmm. Λοιπόν, η πρόβλεψη έχει ένα περιθώριο. Καλά, έχουν πέσει τελείως έξω, τρεις φορές αλλά, έξω. Ορίστε, έχει πέσει έξω. Ναι, δεν λέω ότι ήταν, έχει πέσει έξω, δεν λέω κάτι άλλο, αλλά προσπαθώ να σου απαντήσω ότι αν ο πολλαπλασιαστής σε βοηθάει να πει στον δανειστή σου ότι κοίτα να δεις, εγώ έκανα τα λάθη μου, γιατί δεν εφάρμοσα την ώρα που έπρεπε αυτά που έπρεπε να κάνω, αλλά έχεις κάνει και εσύ λάθος. Σε βοηθάει να το πεις. Το είπε και ο κύριος Τσίπρας. Ορίστε. Το είπε και ο κύριος Τσίπρας αυτό. Ναι, καλά. Ο κύριος Τσίπρας το λέει ως αξιωματική αντιπολίτευση. Το ζήτημα είναι να τεθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί ο βασικός συνομιλητής των δανειστών είναι η κυβέρνηση, δεν είναι η αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτή τη φάση. Μακάρι να ήταν και η αξιωματική αντιπολίτευση στους
συντηρητές των δανειστών μας. Μακάρι, αλλά δεν είναι. Συνεπώς η κυβέρνηση είναι αυτή που θα βάλει το θέμα και από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο κύριος Σαμαράς είναι αυτός που θα βάλει το θέμα στους δανειστές για να δουν πώς μπορεί αυτή η φορολογητέα ύλη να χαλαρώσει λίγο για να μπορεί να συγκεντρωθεί. Γιατί αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Δεν θα συγκεντρωθεί. Και για αυτούς που ζορίζονται πάρα πολύ οικονομικά. Γιάννη Ρουμπάτη, να είμαστε αισιόδοξοι. Δηλαδή, από όλη αυτή την διαπραγμάτευση που περιέγραψε μόλις ο Άρης Πρωτοσάλτε, θα βγει κάτι προκειμένου να ανασάνουμε? Όχι. Μπαμ! Αυτό. Καταρχήν, το έθεσε ο κύριος Τουρνάρας σήμερα. Νομίζω στην, ναι, σε μια συνέντευξη. Στο Eurogroup, δηλαδή. Στο Eurogroup. Ετέθη στο Eurogroup, αλλά για να είμαστε αισιόδοξοι πρέπει να συνυπάρξουν μια σειρά από παράγοντες. Καταρχήν, γιατί καθυστερεί όλη αυτή η υπόθεση με τις τράπεζες? Δηλαδή, καθυστερεί η ρευστότητα. Την ανακεφαλοποίηση ασφαλώς, των τραπεζών. Λοιπόν, αυτό είναι ένα. Δεύτερον, δεν ξέρω ποιος είναι ο ηθήνων νους που νομίζει ότι μπορεί να μαζέψει από κάθε οικογένεια τόσες χιλιάδες ευρώ το 2013. Πού θα τα βρει ο κόσμος? Είναι πολύ απλό και να θέλεις να έχεις φορολογική συνείδηση. Άνθρωποι που ποτέ δεν καθυστέρησαν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις αδυνατούν να πληρώσουν αυτά τα ποσά. Γιατί είναι το υπόλοιπο από το 2010 από το ΕΤΑΚ, το 2011 που θα έρθει, το 2012 θα είναι η φορολογία εισοδήματος, υπάρχουν τα χαράτσια. Το ΦΑΠ. Υπάρχει το ΦΑΠ, υπάρχει το 4% της αλληλεγγύης, το πώς είναι αυτό το κομμάτι που δίνουμε. Εισφορά αλληλεγγύης. Mm-hmm. Δηλαδή, πού να βρεθούν αυτά τα χρήματα σε ρευστό? Και ας πούμε κάνουν δόσεις. Τα κάνουν 24 δόσεις, 40 δόσεις. Αν καθίσει κανείς και τα βάλει αυτά τα ποσά κάτω, θα ανακαλύψει ότι όταν έχεις μία δόση μικρή για ένα δάνειο στο σπίτι. Σε αυτούς τους μήνες, ενώ 40-50 δόσεις, δεν βγαίνει. Δεν έχει δηλαδή, νόημα. Δηλαδή, μια σύνταξη. Θα διπλώνει αυτό. Θα διπλώσει δηλαδή, στη συνέχεια. Οι άνθρωποι που έχουν σύνταξη, η μεγαλύτερη σύνταξη πια είναι γύρω στα 1.500-1.600 ευρώ. Η μεγαλύτερη σύνταξη. Δηλαδή, ένας πρόεδρος του Αρείου Πάγου, άντε να παίρνει 1.700 ευρώ. Ένας στρατηγός, 1.400-1.500 ευρώ. Και βάλε και ότι αν υπάρχει και δάνειο για κάποιο σπίτι που πάρα πολλές οικογένειες. Δηλαδή, έχουν από πάρει πού και θα πληρώσεις το δάνειο για το σπίτι σου, ας πούμε 400 ευρώ, που είναι περισσότερα. 500 ευρώ για το σπίτι. Πού θα πληρώσεις τις ρυθμίσεις αυτές? Λοιπόν, το όχι δικαιολόγησε όμως. Είπε το αρχικό σου όχι. Όχι, δεν θεωρώ. Αιτιολόγησε το. Ναι, το αιτιολογώ διότι καταρχήν πέφτουν συνεχώς έξω σε αυτά που προϋπολογίζουν. Αυτό που συνέβη τον Ιανουάριο, έχω το φόβο ότι θα συμβεί ακόμη χειρότερα τον Φεβρουάριο και σε βάθος χρόνου. Δεν βλέπουμε πουθενά καμιά ανάπτυξη. Δεν βλέπουμε να πέφτουν χρήματα στην αγορά. Είναι αδύνατο να υπάρξει μια κατανάλωση τέτοια που να ενθαρρύνει κάποιους να προχωρήσουν, να κρατήσουν ένα μαγαζί ανοιχτό, μια επιχείρηση ανοιχτή. Οπότε δεν βλέπω πουθενά αισιόδοξα μηνύματα που θα με έκαναν να απαντήσω ναι. Αν αντέξει η κυβέρνηση, πάμε σε γερμανικές εκλογές, γίνει το κούρεμα που θέλει η Λαγκάρντ, μετά γυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και μας τα δώσει πίσω. Δεν απαντάει στο πρόβλημα, ούτε αυτό. Θα γίνει το κούρεμα, θα χάσουμε κάτι άλλο, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτό το κούρεμα, χθες ήταν η ομολογία και μετά, σήμερα θα είναι κάποιος άλλος. Λοιπόν, στο μεταξύ έχουν χαθεί οι μικρομέτοχοι των τραπεζών, μην το ξεχνούμε αυτό. Μέτοχοι των τραπεζών δεν είναι μόνο ο κύριος Λάτης, ο κύριος Κωστόπουλος. Έτσι, το χρηματιστήριο ξένα σπίτια τα σαρώνουν. Ο κύριος Σάλλας είναι 400-500.000 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους με τραπεζικές μετοχές. Δεν μιλάω για αυτό μετοχές. Λίγο, Άρη, να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί ο κόσμος ίσως δεν καταλαβαίνει. Άνθρωποι που είχαν μετοχές σε μεγάλες τράπεζες. Θα δουν τις μετοχές αυτές να μηδενίζονται. Να γίνονται ένα χαρτί στην ουσία. Τίποτε. Είναι ό,τι ακριβώς έπαθε ομολογιούχος. Δηλαδή, είναι ό,τι παθαίνει ομολογιούχος, το ίδιο είναι και ο έχων στην κατοχή του τραπεζική μετοχή. Κάποτε οι οικογένειες που δεν ξέρανε για μετοχές και πολλά πράγματα, αγοράζανε ας πούμε μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και λέγανε τις βάζω στον παόλο και τις ξεχνώ.
Το οποίο σημαίνει ότι τις αγοράσανε. Ασφάλεια, αυτή δεν επέξε στην καθημερινή. Ναι, δεν αλλά επέγινε, αγοράσανε, το για μια ασφάλεια. Όπως έκανε αγοράσανε το ομόλογο. 16-20 ευρώ τη μετοχή, 25-30 ευρώ τη μετοχή. Και η μετοχή σήμερα έχει ένα 33, mm-hmm. ένα 20. Ναι, ναι, το θέμα είναι ότι δεν έχει μέλλον. Δηλαδή έτσι όπως και το δεν μπορείς καν και να συμμετάσχεις στην αύξηση κεφαλαίου. Είναι σε μια τρύπα να συμμετάσχεις που έχει σε ένα βαρέλι που έχει τρύπα. Και γι' αυτό λέω όχι. Και από την άλλη λοιπόν, πλευρά αυτό μπορεί να το. Συγγνώμη. Ό,τι. Δώσε μας λίγο τον τίτλο πάρα που θέλεις να συζητήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Αυτό με τις μετοχές και τα ομόλογα είναι ακριβώς. Τι να σου πω, είναι η άλλη πλευρά ενός νομίσματος που η απέναντι του mm-hmm. πλευρά, η μπροστινή πλευρά, είναι η απένδυση στην κατοικία, στο ακίνητο. Στο ακίνητο. Γιατί σωστό. Πήγαμε στο ακίνητο, γιατί φοβόμασταν να πιάσουμε στα χέρια μας τέτοια προϊόντα τραπεζικά. Ασφαλώς. Και τώρα είμαστε λοιπόν χαμένοι και από εδώ και από εκεί. Ωραία, όλα αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το θέμα των ακινήτων, αλλά και το μεγάλο θέμα των κατασχέσεων που ξεκινούν, αλλά και το ζήτημα των αγροτών. Θα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Περιμένουμε και τα δικά σας ερωτήματα, σχόλια στο live κενό, το σχόλιο σας και αποστολή στο 19.000 αλλά και στο Facebook και το Twitter της εκπομπής. Έξι λεπτά μετά τις 3 λοιπόν και στο θέμα των κατασχέσεων είχαμε μείνει και τα συζητάμε όλα αυτά με τον Γιάννη Ρουμπάτη, δημοσιογράφο, και τον Άρη Πρωτοσάλτε, δημοσιογράφο, διευθυντή στο Sky 100,3. Και Γιάννη Ρουμπάτη, λέγαμε, συνδέοντας όλα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με την ακίνητη περιουσία και με το χρηματιστήριο. Ναι, μιλάγαμε για τις μετοχές οι οποίες, ας πούμε, στις τράπεζες, όσοι άνθρωποι, όχι μεγάλα funds και μεγάλες εταιρείες και τέτοια, αλλά απλοί Έλληνες πολίτες έχουν μετοχές σε μια μεγάλη τράπεζα. Αυτές οι μετοχές έχουν στην ουσία μηδενιστεί. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, έρχεται η Τρόικα, η οποία λέει ότι δεν μπορεί οι Έλληνες να συνεχίσουν να επενδύουν τα χρήματά τους σε ακίνητα. Ότι αυτή είναι μια επένδυση η οποία στην ουσία είναι αναπτυξιακή. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια να μεταφέρουν τα χρήματα που υποθέτω ναι. θα έχουν οι Έλληνες σε επενδύσεις οι οποίες είναι μέσω του χρηματιστηρίου. Το οποίο όμως είχε γίνει το αντίστροφο όπως όταν μας έλεγε ο Άρης πιο πριν. Οι περισσότεροι Έλληνες βρεθήκανε πάλι να μην ξέρουν να διαχειριστούν αυτά τα θέματα και χάσανε μεγάλα ποσά. Πήγανε λοιπόν από τη φούσκα του χρηματιστηρίου στη φούσκα των ακινήτων. Στα ακίνητα. Και τώρα μας ξαναγυρνάνε στο και χρηματιστήριο. Και τώρα ξαναγυρνάμε στο να γίνονται επενδύσεις όπως γίνονται. Και γιατί δεν πήγαμε στα ακίνητα, γιατί παραδοσιακά για Έλληνα. Ποιος έχει λεφτά τώρα για να βάλει. Όχι, αλλά γιατί πήγαινε παραδοσιακά ο Έλληνα στη γη. Γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη ούτε στην μετοχή μια εταιρεία, ούτε στο κράτος. Να που και αυτοί που πήγαν στο ομόλογα, ήρθε κάποια ώρα και δυστυχώς την πάτησαν αυτό με το κούρεμα. Οπότε, όταν ακούμε για κούρεματα, όμως πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, επειδή λένε πολλοί τι θα γίνει με το κούρεμα, πώς θα κουρευτούν τα δάνεια των τραπεζών. Ποιος θα το πληρώσει αυτό το κούρεμα. Δηλαδή όταν λέμε κούρεμα, δεν κουρεύεται τίποτα αν δεν πληρώσεις. Για τα δάνεια των τραπεζών υπάρχει μία λύση. Καταρχήν, είναι απαράδεκτο ότι άλλες χώρες κατάφεραν, η Ισπανία, ενδεχομένως η Πορτογαλία νομίζω. Και τα χρήματα που δόθηκαν ή θα δοθούν στις τραπεζές τους δεν είναι δάνεια του λαού της Ισπανίας, του λαού της Πορτογαλίας. Στη χώρα μας, τα 50 δις που δίνονται στις τράπεζες είναι δάνειο, δάνειο δικό σου και δικό μου. Mm. Του κυρίου Μπογδάνου και του κυρίου Πορτοσάλτε. Λοιπόν, αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί εμένα, γιατί με νοιάζει αυτή η θεωρία του αφελενισμού. Ποιο αφελενισμό? Τα μεγάλα funds, τα μεγάλα τεράστια funds έχουν τις περισσότερες μετοχές στις ελληνικές τράπεζες. Και από την άλλη έρχονται. Συγγνώμη, έρχονται Γιάννη Ρουμπάτη και σου λένε εσύ που χρωστάς 600, 700, 800 στην εφορία, στο δημόσιο και δεν μπορείς να τα πληρώσεις. Σου κάνουμε και κατάσχεση του ακινήτου. Μα αυτό είναι το απαράδεκτο. Αυτή τη στιγμή, όταν έχουν φτάσει, έχουν γονατίσει τον ελληνικό λαό με τις πολιτικές, με τα λάθη, με τους πολλαπλασιαστές, με τις επιλογές που έκανε ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Παπακοσταντίνου στις αρχές του 2010. Ο κύριος Βενιζέλος με το PSI. Στη συνέχεια οι συνεχείς αλλαγές και η αβελτηρία που έχει υπάρξει με την αδυναμία να ελέγξουν την φοροδιαφυγή. Όλα αυτά καλά, αλλά πρέπει να βρούμε ποιος είναι αυτός πραγματικά που έχει πρόβλημα και που δεν μπορεί να πληρώσει.
και όχι μέσα στον Σορόλη. Ασφαλώς όχι. Έτσι, πρέπει να βρεθεί. Γιατί μέχρι πρότινος, μέχρι το 2009, για θύμισα τα κατορθώματα του Γιώργου Παπανδρέου, δείτε το ένα επίδομα απορίας το 2009 αμέσως μετά τις εκλογές, το οποίο το πήρε ένας πληθυσμός ο οποίος δήλωνε πένιτας στη φορολογική δήλωση τη απαταιωνία του ότι έχει εισόδημα 5.000 ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε ποιο έχει το πρόβλημα. Σαφές. Όχι αυτή τη, γιατί αυτή η γενίκευση βγάζει λαϊκισμό, με συγχωρείτε. Να το βρούνε όμως προφανώς. Ότι αυτό το πράγμα η γενίκευση που δεν μπορούμε να πληρώσουμε δεν ισχύει. Ναι, αλλά να βρούνε και αυτού που χρωστάνε 20, 50. Θέλω να μπορούν να ψάχνουν μόνο αυτό που χρωστάει κάτω από τι 3.000 και να του βρουν αυτού που χρωστάνε τα πολλά. Και όχι να βλέπουν να μπαινοβγαίνουν για λόγου και μετά να μην πληρώνουν. Έχει φτάσει σχεδόν σε ένα σημείο που ξέρει τα πάντα για μας. Δηλαδή, το χρώμα από τα ισόρουχά μας ξέρει. Αμάν. Κυριολεξία. Διότι όταν τα αγοράζουμε, κάπου καταγράφεται. Και κυρίως αν τα αγοράζουμε με πλαστικό χρήμα. Που πάρα πολλοί άνθρωποι τα αγοράζουν με πλαστικό χρήμα. Λοιπόν, φτάσαμε σε ένα σημείο με την τεχνολογία και είμαστε 10 εκατομμύρια όλοι και όλοι, mm-hmm. έτσι κι αλλιώς. Το οποίο με όρους τεχνολογίας είναι τίποτε. Λοιπόν, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αν αυτό που λες είναι αλήθεια ως προς τα οικονομικά. Ή όχι. Λοιπόν, δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι. Λοιπόν, για να δούμε αν πραγματικά θα το κάνουν αυτό. Όχι, δεν το κάνουν. Και αν θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν θα το κάνουν γιατί είναι πολύ αρνητικό. Μα δεν είμαι αρνητικό. Όταν του βλέπω συνεχώ, κάθε φορά που κολλάνε, να πηγαίνουν στου μισθωτού και στου συνταξιούχου και να αφήνουν τη μεγάλη φοροδιαφυγή χωρί να την αγγίζουν. Τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Και εγώ και οι περισσότεροι Έλληνες έχουμε ένα πρόβλημα. Να δούμε η λίγο. Μεγάλη φοροδιαφυγή, επειδή διαχέεται ανάμεσά μας όμως και επειδή υπάρχει πολιτικό κόστος, αυτό θα ξεπεραστεί και αυτό σιγά σιγά. Σε 10 χρόνια Γιάννη μου, έως τώρα συνέβαινε. Ο μισογεμάτος και ο μισό. Έως τώρα. Εγώ είμαι στο μισογεμάτο το ποτήρι, γιατί δεν μπορεί η μεγάλη φοροδιαφυγή. Το πρόβλημα όμως είναι το εξής. Δεν είναι εκεί που εικάζουμε ότι είναι. Δεν υπάρχουν κάποιοι. Είναι γύρω μας. Η χώρα και τα χωράφια και τα κτίρια θα ζήσουν. Ο ελληνικός λαός θα ζήσει. Το θέμα είναι ότι καθώς να το αισιόδοξος... με πολύ δυσκολία. Το πολύ ουσιώδες ερώτημα του Γιάννη του Ρουμπάτη να το μεταφέρουμε και να το θέσουμε ευθύς αμέσως στους καλεσμένους μας αγρότες. Έχουμε τον κύριο Θανάση Χρυσινά εδώ στο στούντιό μας, παραγωγό κυπευτικών στην Αττική, και με την Ελένη Ιατρού θα συνδεθούμε και πάλι και τον κόμβο της Νίκαιας. Ελένη, έχεις μαζί σου τον κύριο Κώστα Κοκούλη, αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παλαμά. Κόκουλα, καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν, κύριε Κόκουλα, να ξεκινήσουμε με εσάς. Κόκουλης. Συγγνώμη, Κόκουλης. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με εσάς, λοιπόν. Δεν ξέρω αν το ακούσατε τον προβληματισμό του Γιάννη του Ρουμπάτη, αν θα αντέξει ο ελληνικός λαός. Κοιτάξτε να δείτε. Με όσα βλέπουμε μέχρι σήμερα, φυσικό επόμενο είναι να μην αντέξει κανείς. Θα αντέξουν οι λίγοι, οι εφοπλιστές και οι δικοί τους. Βλέπετε ότι ο λαός σήμερα πεινάει. Έχουμε ανέργους. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Δηλαδή ανθρώπους που πεινάνε. Δηλαδή ποιος να αντέξει. Ήδη σήμερα δεν αντέχει κανείς μας πλέον. Όλα τα μέτρα που παίρνονται μέχρι σήμερα παίρνονται για τους εφοπλιστές, για τους κεφαλαιούχους, για τους μεγάλους. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα στις μικρές τάξεις δεν πάρθηκε κανένα μέτρο για να στηρίξει τους φτωχούς, τους μεσαίους και τους μικρούς. Τι καλλιεργείτε, κύριε Κόκλη, καλησπέρα σας. Δεν σας άκουσα. Τι καλλιεργείτε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και από μένα. Καλλιεργούμε τα πάντα, ό,τι παράγει η Θεσσαλία τα καλλιεργούμε όλα. Προσωπικά εγώ καλλιεργώ μπαμπάκι. Πάλι μπαμπάκι, αφού είσαστε σιτοβολώνας, δεν ήταν μπαμπακοβολώνας. Δεν με αφήσατε να τελειώσω, να σας πω τι καλλιεργώ εγώ προσωπικά, έτσι, γιατί όλοι μας εδώ καλλιεργούμε πολλά πράγματα. Εγώ καλλιεργώ βαμπάκι, σιτάρι, καλαμπόκι, τριφύλι, έχω ζώα. Τι άλλο να κάνω, πείτε μου εσείς δηλαδή. Γιάννη Ρουμπάτη, κάτι θέλεις να ρωτήσεις. Το βαμβάκι γιατί το καλλιεργείται ακόμη, αφού δεν έχει τιμές που μπορούν να πιάσουν. Άλλες χώρες, να μ' αφήσετε να τελειώσω. Έχετε να προτείνετε ένα προϊόν που... Εγώ δεν είμαι παραγωγός, αλλά ξέρω ότι στη διεθνή αγορά το βαμβάκι που παράγεται στην Ελλάδα είναι πιο ακριβό από το Αιγυπτιακό. Και το Αιγυπτιακό είναι καλύτερης ποιότητας. Λοιπόν, γιατί δεν αλλάζετε τις καλλιεργίες σας? Δεν σας βοηθάνε. Ίσως δεν σας βοηθάνε. Ναι. Ίσως χρειάζεστε από το κράτος ειδικούς που να σας βοηθήσουν να βρείτε άλλα προϊόντα για να καλλιεργήσετε. Αυτό είναι το θέμα. Είναι αυτό το θέμα.
Ακούστε με λίγο. Κατά καιρούς ακούσαμε διάφορους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, πρωθυπουργούς, διάφοροι που εμπλέκονται με τα θέματα τα δικά μας, να λένε για άλλα προϊόντα, να μην σπείρουμε βαμπάκι, να μην κάνουμε το ένα, να μην κάνουμε το άλλο. Μας πήρανε τα τέφλα, μας κλείσανε το εργοστάσιο της Λάρισας εδώ σε μια νύχτα. Το ξεπουλήσανε σε μια νύχτα. Μας βάλανε και βάλαμε ροδιές. Όλοι τα προϊόντα τους σαπίσαν στα χωράφια. Βάλαμε αγριοαγγενάρες. Τα χωράφια μείνανε όλα με γκαγκάνια, όπως τα λέμε εμείς. Τα μολέψανε τα χωράφια, τα χαλάσαν τα χωράφια γιατί δεν μπορούν να τα δουλέψουν. Εάν κάποιος υπάρχει ένας υπουργός σήμερα να μας πει τι υπάρχει να καλλιεργήσουμε όλοι μαζικά για να μπορέσουμε να βγούμε αδικό, αλλά για το δίκιο, για τα ρόδια. Που έχουμε. Σε αυτό που λέτε δεν έχετε αδικό, αλλά μια που λέτε για τα ρόδια. Υπάρχει ένας συνεταιρισμός που ονομάζεται Ροδόνας ΑΕ πάνω στο Κιλκής, όπου κάποιοι συνάδελφοί σας, όπως εσείς που βάζανε καπνά και το μετέτρεψαν σε ρόδι, φτιάξανε ένα συνεταιρισμό. Πάει και ο καπνός. Ορίστε. Έφυγε ο καπνός, δεν σηκώνει καπνό η Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν θα κλαίμε τι φεύγει. Αγαπητέ, μισό λεπτό, δεν τελείωσα. Δεν τελείωσα, με συγχωρείτε. Δεν τελείωσα. Λέω, δεν θα κλαίμε αυτό που φεύγει, αλλά θα προϋπαντούμε αυτό που έρχεται και να μας φέρει χρήματα. Λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μετέτρεψαν τον συνεταιρισμό αυτόν, έκαναν ένα συνεταιρισμό, πέρασαν στα ρόδια και σήμερα και εξάγουν τα ρόδια, είναι έτοιμοι να κάνουν και μεταποίηση βιομηχανία για να βγάλουν χυμό ροδιού. Συνεπώς, από ό,τι καταλαβαίνω, όταν πάτε και όταν μπορείτε και πρέπει να αυτοοργανωθείτε, όχι με τους εταιρισμούς τους κομματικούς που είχατε στο παρελθόν, αλλά σε μια εταιρική βάση, μπορείτε να κάνετε βήματα. Ναι. Είναι βέβαιο ότι τα κάνουν οι άλλοι συνάδελφοί σας στην Ελλάδα. Να παράγουν σε... προϊόντα που πολλούνται. Πάμε εκεί ακριβώς. Να πάμε σε αυτούς τους συναδέλφους και... Δεν μας είπε όμως. Ναι, να ακούσουμε τα απάντηση. Ακούστε με λίγο να σας απαντήσω για αυτό το θέμα. Υπάρχει ένας συνεταιρισμός, όπως είπατε, με τα ρόδια. Καλά κάνει και υπάρχει. Αν όλοι μας ξεκινήσουμε να βάλουμε ρόδια, ποιος θα πουλήσει? Δεν είπα να βάλετε όλοι ρόδια. Δεν σας πω εγώ τι θα κάνετε. Λέω να βρείτε προϊόντα. Ο τόπος μας, ο τόπος μας. Όταν τα κάνετε όλοι μαζί. Θέλω να με ακούσετε. Εγώ σας άκουσα. Δεν μου αφήνετε να ολοκληρώσω να σας πω αυτό που θέλω. Παρακαλώ. Ο τόπος μας παράγει κάποια προϊόντα. Δηλαδή, εμείς στον κάμπο της Θεσσαλίας κάτω δεν μπορούμε να βάλουμε δέντρα. Αν βάλουμε δέντρα, τα τόη η παγωνιά ξεραίνονται τον πρώτο χρόνο. Σωστό. Υπάρχουν κάποια προϊόντα που μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Δεν είναι άιντε να ξεκινήσουμε και να βάλουμε. Μέχρι στιγμής σας είπα κάποια διάφορα προϊόντα που μπήκαν στην περιοχή μας. Έχουν μπει πιπεριές, έχουν μπει καρπούζια, έχουν μπει πεπόνια, έχουν μπει και τι δεν έχουν μπει μέχρι σήμερα. Και όλα ήταν αποτυχία. Δηλαδή, τι να καλλιεργήσουμε άλλο χωρίς να υπάρχει... Καλλιεργείτε μόνο σας, εσείς προσωπικά καλλιεργείτε, έχετε... Άρη, κάνει την ερώτηση στον κύριο Χρυσίνα, ο οποίος κάνει ακριβώς αυτό. Ναι. Δηλαδή, εκεί που το πας, θέλω να πω ότι αν ενωθούν αυτοί οι άνθρωποι και βρουν αυτό που πρέπει να κάνουν, ό,τι αντέχει η περιοχή τους, δεν θα πούμε μισθοί. Υπάρχουν εξειδικευμένοι υπάλληλοι του κράτους. Ναι, και είναι ικανός ο Έλληνας άνθρωποι επιστήμονες. Αυτοί οι υπάλληλοι λοιπόν τι θα κάνουν τη δουλειά τους, δεν ξέρω που υπάρχουν. Να τους διώξουμε τότε αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Να βάλουμε και τον κύριο Χρυσίνα στην κουβέντα μας, λοιπόν, που είναι ένας αγρότης, ο οποίος υποστηρίζει ότι πήρε τα μέτρα του προκειμένου να αντέξει. Να σας ακούσουμε και εσάς, κύριε Χρυσίνα, και το σχόλιο σας σε όλα αυτά τα οποία συζητούμε. Καλησπέρα καταρχήν στην παρέα σας και στους τηλεθεατές. Βασικά έχουμε ένα θέμα με δύο παραγωγικές Ελλάδες αυτή τη στιγμή. Έχουμε την αγροτική παραγωγική Ελλάδα των επιδοτήσεων και την παραγωγική Ελλάδα την αγροτική των μη επιδοτήσεων. Κάποιοι αγρότες, μη σας εκπλήσει, δεν επιδοτούνται και δεν επιδοτήθηκαν και κατά το παρελθόν. Δεν θεωρώ ότι κάποιοι είναι καλύτεροι κάποιον άλλον. Αλλά μαντέψτε ποιοι τα βγάζουν πολύ καλύτερα στην. Εσείς από επιλογή κρίση, δεν επιδοτηθήκατε. Ήταν δική σας επιλογή. Ήταν και δική μου επιλογή. Αλλά και το πριν από 5 χρόνια περίπου που ξεκίνησα τη νέα μονάδα μου, δεν είχε ανοίξει, όπως λένε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κάποιο πρόγραμμα έτσι ώστε να ενταχθώ και πρέπει να περιμένω να πληρώνω κάποια χρήματα για τις τεχνικές μελέτες, τις οποίες μπορούσα πολύ εύκολα να συντάξω και μόνος μου και θα έμπλεκα με τα γνωστά τέλος πάντων. Που δεν θέλω να αναφέρω. Δεν είχα καμία όρεξη λοιπόν να μπλέξω με αυτό το σύστημα. Και δεν είμαι μόνος μου. Δεν θέλω να περηφανευτώ ότι είμαι μόνος μου σε αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ και κυρίως η παραγωγή λαχανικών και κηπευτικών, οι οποίοι δεν επιδοτούνται ανά κιλό και όμως τα καταφέρνουν μία χαρά. Δεν λέω ότι είμαστε πλούσιοι, δεν λέω ότι φάγαμε τον κόσμο και ειδικά με το νέο φορολογικό θα μας αποτελειώσουν. Αλλά αντέχουμε πολύ καλύτερα από άλλους παραγωγικούς κλάδους. Γιατί? Γιατί μάθαμε να ζούμε και να παράγουμε σε καθεστώς ιδιωτικής οικονομίας. Συγγνώμη κύριε Χρυσίνα, Ελένη. Υπάρχουν και αισιόδοξες πλευρές. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Τζαμπούκα. Είναι αγρότης του Θεσσαλικού κάμπου από τη Λάρισα. Ναι. Ο γιος του έχει τελειώσει πληροφορική και επειδή δεν μπορεί να βρει δουλειά, είναι μαζί του. Έχει βάλει
ελιές. Έχει πάρει τεχνογνωσία από άλλο αγρότη, μια ομάδα αγροτών εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο βάλανε ελιές και φέτος πήρανε και το πρώτο σλάδι. Ναι. Κύριε Ζαμπούκα, τι προοπτική υπάρχει σε αυτό? Έχουμε ελπίδα αυτό ή χρειάζεστε και την καθοδήγηση? Σας λείπει η καθοδήγηση? Όχι, η καθοδήγηση δεν μας λείπει. Εγώ έκανα αναδιάρθρωση στην Καλλιέργεια, αλλά δεν είμαι σίγουρος για τις ελιές. Ότι δεν πήρα ούτε μία δραχμή επιδότηση από το κράτος για να κάνω αυτή την καλλιέργεια και να σας πω ότι αυτή ήταν μια κίνηση απελπισίας. Είμαι από τους παραγωγούς που έχω, δεν έχω μόνο αυτή την καλλιέργεια. Είχα και εγώ βαμβάκι, είχα και τέφλα και κλείσαν το εργοστάσιο και δεν καλλιεργώ και πήρα την αποζημίωση αυτή που μου δώσαν και έβαλα τις ελιές. Δεν είναι σίγουρο ούτε αυτή η καλλιέργεια. Έχω και σιτάρι και κριθάρι και βίκο. Αλλά παρόλα αυτά το ό,τι να καλλιεργήσεις. Δεν το βάζετε το προσπαθώ, κάτω. Αλλά, επειδή το κόστος παραγωγής είναι τόσο μεγάλο, ό,τι καλλιέργεια και να κάνεις θα μπαίνεις μέσα. Η εκτροπή του Αχελό, την οποία την παλεύουμε τόσα χρόνια για να μας κατεβάσει. Πώς αντιμετωπίζετε, μισό λεπτό, έβαλε δύο ζητήματα. Συγγνώμη, αν κάνουμε διάλογο, μισό λεπτό. Κάτι θέλει να πει ο Άρης. Έβαλε ένα ζήτημα τώρα, έβαλε δύο ζητήματα. Ένα ζήτημα είναι η εκτροπή του Αχελώου. Στο μεταξύ, στο Θεσσαλικό κάμπο, οι υγειοτήρες έχουν πάει στα 400 μέτρα. Δηλαδή, να στερέψουμε και την πίνδο προκειμένου να... και στο μεταξύ το κανόνι το καλοκαίρι στους 40 βαθμούς με τον καύσωνα. Άμα καλλιεργείς μπαμπάκι, αυτό γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Ποτίζεις τίποτα, τι φτάνει κάτω από αυτό το νερό. Ακούστε με λίγο για το βαμπάκι, γιατί είναι. Δεν φταίτε εσείς, άνθρωπε μου, σας το πάνε, σας δίνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αύριο μεθαύριο. Είναι κατηγορημένο το βαμπάκι αυτή τη στιγμή. Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Κατηγορούμε το βαμπάκι όλοι μας ότι το βαμπάκι θέλει πολύ νερό και θα στηρέψουμε τη γη. Το βαμπάκι είναι από τις καλλιέργειες αυτή τη στιγμή που θέλει το λιγότερο νερό. Το καλαμπόκι θέλει πιο πολύ νερό. Το τριφύλι θέλει πιο πολύ νερό. Κύριε Κόκλη, αυτό βλέπω. Μια εικόνα βλέπω. Ακούστε με και μετά θα πείτε. Κύριε Κόκλη. Εγώ σας άκουσα λίγο. Ακούστε με και εμένα. Ωραία, θέλω μετά, αφού ολοκληρώσετε και στην ουσία του ζητήματος. Δεν είπαμε κάτι για τον Βαμβάκη, απλώς λέω μια εικόνα περνώντας το καλοκαίρι. Θα στερέψουμε την πίνδο, είπατε. Τι είπατε? Ναι, λέω, να ρίξουμε και τον Αχελό, να στερέψουμε και την πίνδο. Αυτό προσπαθώ να πω, λέω. Να βρούμε καλλιέργειες. Όλα τα προϊόντα που καλλιεργούνται σήμερα είναι το μόνο που ζητάει το λιγότερο νερό με μελέτες και αποδείξεις. Με αερολογίες που λένε κάποιοι ότι το βαμπάκι θέλει πολύ νερό, είναι λάθος. Μα δεν είπε κανείς αν το είναι το βαμπάκι ή το καλαμπόκι. Το υπονόησα εγώ ενδεχομένως λανθασμένα. Δεν είπε κανείς, άλλο προσπαθώ να πω ρε παιδί μου. Δεν είπε κανείς αν κατηγορούμε το βαμπάκι. Ναι, το νερό, το ότι οι γεώτρες είναι στα 400 μέτρα στον Θεσσαλικό κάμπο είναι ένα ζήτημα, αγαπητέ κύριε. Είναι ένα θέμα. Και εσάς έπρεπε να σας απασχολεί περισσότερο παρά εμάς τους υπολείπους. Λοιπόν, να σας απαντήσω. Την ορίστε. Απάντηση αμέσως πριν... μετά τις διαφημίσεις. Θα σας ακούσουμε, είναι καθαρά διαδικαστικό. Μένουμε όπως είμαστε λοιπόν. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Συζητούμε λοιπόν τις στρεβλώσεις, το αγροτικό ζήτημα, τα αιτήματα των αγροτών και είμαστε στο στούντιο εδώ με τον Άρη Πρωτοσάλτε και τον Γιάννη Ρουμπάτη. Έχουμε τον κύριο Χρυσινά εδώ κοντά μας στο στούντιο, αλλά είχαμε μείνει, σας είχαμε διακόψει κύριε Ζαμπούκα εκεί στον κόμβο της Νίκαιας που μας λέγατε τα επιχειρήματά σας και τα αιτήματά σας προς την κυβέρνηση. Τα κύρια αιτήματά σας προκειμένου να σταματήσετε τις κινητοποιήσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σας είπα προηγουμένως ότι έκανα αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Όπως μας λέγανε. Έβαλα ελιές. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει κεντρικός σχεδιασμός, παραγωγικός συντηρητισμός και κεντρικός σχεδιασμός. Ότι σώστε το προϊόν το οποίο εγώ παράγω να μπορεί να βρει αγορά. Εγώ ξέρω να παράγω. Αλλά την αγορά πώς θα τη βρω? Πριν από λίγα χρόνια ήμουν σε ένα κράτος της Αφρικής και είδα ότι το λάδι πουλιέται σε πολύ μικρές συσκευασίες και είναι. Παγκοσμίως είναι ελληματικό σαν προϊόν. Αυτό πρέπει να το προωθήσει. Ποιος πρέπει να το προωθήσει αυτό? Και εσείς ότι η λύση είναι παραγωγικός συνεταιρισμός. Σε συνεργασία με άλλους παραγωγούς. Κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας. Ακριβώς. Ο κάθε παραγωγός μόνος του, με ομάδες παραγωγών, χωρίς να ακούει κανέναν υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, ο οποίος δεν θα μας πει σε καμία περίπτωση τι θα καλλιεργήσουμε για να του ζητήσουμε τα ρέστα, άμα δεν πάει καλά η καλλιέργεια, ή για να τον ψηφίσουμε, άμα πάει καλά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Οι κυβερνήσεις δεν είναι marketing departments, ξέρετε. Ακριβώς. Δεν είναι οι κυβερνήσεις, δεν έχουν δουλειά να πουλάνε προϊόντα. Οι κυβερνήσεις όταν ο κύριος Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός παλιότερα και πήγε στην Κίνα. Μαζί του ήταν και ένα σωρό
Πήγε να ανοίξει τον δρόμο, πήγε να ανοίξει τον δρόμο για να εξαχθεί ελαιόλαδο, αγαπητέ κύριε. Στην Κίνα, λοιπόν, όπως ανοίγει το δρόμο για τους βιομηχανούς να ανοίξει για εμάς, γιατί εμείς κάνουμε παραγωγή. Αυτό πήγε να κάνει, αυτό που λέτε έκανε. Να ανοίξει τον δρόμο για να πουληθεί. Αλλά το ελαιόλαδο το φορτώνουμε ακόμη και τώρα από την Καλαμάτα. Και κάνουμε παραγωγή παρόλο που μπαίνουμε μέσα. Παρόλο που μπαίνουμε μέσα, κάθομαι εδώ και παράγουμε. Μόνο σε εμάς έχει ελπίδα και το κράτος και όλος ο κόσμος. Ναι, όλοι, να όλοι αγαπάμε αυτό το επάγγελμα οι αγρότες. Αλλά πρέπει να πάμε να και ένα βήμα παραπέρα λίγο, από τον οποιονδήποτε κύριο Καραμαλή. Ο κύριος Καραμαλής μπορεί να ξεκινάει και να φτιάχνει το δρόμο στην Κίνα για να περάσουν τα ελληνικά προϊόντα. Πρέπει να κάνουμε και εμείς μόνοι μας το επόμενο βήμα. Χωρίς να περιμένουμε από τον επόμενο διάδοχο του Καραμαλή να διαιωνίζει το πότε, μια κατάσταση πότε θα πάνε το τα ελληνικά προϊόντα στην Κίνα και με ποιον τρόπο. Το δεν θα πάνε με κρατική σφραγίδα. Τώρα το φορτώνουμε από την Καλαμάτα για να συσκευαστεί, ναι, για να συσκευαστεί στην Ιταλία. Τι συζητάμε τώρα. Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να και αναπτύσσονται κάποιες επιχειρήσεις υγιής οι οποίες συσκευάζουν το λάδι. Και γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει να γίνει κεντρικός σχεδιασμός για το τι παράγουμε, πού θα το πάμε, πόσο χρειάζεται πρώτα η χώρα μας και μετά να γίνει εξαγωγή. Να ακούσουμε και τον... Να γίνουμε ένα παραγωγικό συνεταιρισμό, γιατί μόνοι μας, ο καθένας από μόνος του, είναι σαν το πρόβατο ξεκομμένο που το τρώει ο λύκος. Θα μπορούσα να σχολιάσω το συγκεκριμένο. Ναι, κύριε Χρυσινά. Λοιπόν, επειδή ο κεντρικός σχεδιασμός, έχω την εντύπωση ότι είχε αποτύχει ικτρά. Ας μιλήσουμε λίγο με παραδείγματα και αριθμούς. Το 1981, πρώτη χρονιά εφαρμογής της ΚΑΠ, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε αγροτικό εμπορικό πλεώνασμα 38 εκατομμύρια ευρώ. Μεταφρασμένο σε ευρώ προφανώς. Μαντέψτε που φτάσαμε το 2008. 3 δισεκατομμύρια ευρώ εμπορικό αγροτικό έλλειμμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κοινή αγροτικής πολιτικής της ΚΑΠ και του κεντρικού σχεδιασμού. Ότι πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς παράγαμε προϊόντα και δεν ήμασταν πλεονοσματικοί και εξάγαμε και έξω. Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό. Ο κεντρικός σχεδιασμός μας κατέστρεψε ήταν το πώς διαχειριζόταν η ελληνική κυβέρνηση τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούστε με λίγο, ακούστε με. Ξέρετε τι συζητιέται αυτή τη στιγμή με τη νέα ΚΑΠ? Βεβαίως. Οι πληροφορίες μας λένε ότι περίπου στα 7% θα είναι ακαλλιέργητο. Αυτή θα είναι η ανάπτυξη και η παραγωγή μας. Αν τα αφήσουμε ακαλλιέργητα, θα σύρισμα και θα επιδοτείτε. Αν τα αφήσουμε ακαλλιέργητα. Ναι, κύριε Κόπλη, ολοκληρώστε, σας ακούμε. Ακούστε με. Σας ακούμε. Υπάρχουν προγράμματα νητρορύπασης σήμερα που έχουν χωράφια καλλιέργητα, το ξέρετε? Ποια παραγωγή θα κάνουμε, πώς να μην είμαστε ελληματικοί όταν δεν θέλουν να μας αφήσουν να παράγουμε? Συζητιέται ότι με τη νέα ΚΑΠ από το 2014, περίπου στα 7% θα μείνει ακαλλιέργητο. Κοιτάξτε, δηλαδή, και ο παραγωγός ο οποίος θα το αφήνει ακαλλιέργητο θα επιδοτείτε. Με συγχωρείτε. Δείτε και αυτή τη λεπτομέρεια. Και να μην παράγει. Δεν θέλουμε τέτοια επιδότηση. Εμείς την επιδότηση θέλουμε να συνδεθεί με την παραγωγή μας. Θέλουμε να παράγουμε και να επιδοτούμαστε. Όπως τα τελευταία 20 χρόνια δηλαδή. Γιατί είναι επιδοτήτη? Με συγχωρείτε, αυτό γιατί. Αυτό είναι το αίτημά μας μια ζωή. Γιατί πρέπει να συνδεθεί η επιδότηση με την παραγωγή. Το αίτημα πρέπει να είναι να μας αφήσει το κράτο να αφήνετε να μιλήσω μια στιγμή. Δεν μπορώ να σας ακούσω. Κύριε Κόκλη, ένα λεπτό. Μπορώ να σας μιλήσω μια στιγμή, παρακαλώ. Σας ακούω. Ωραία. Γιατί χρειάζεστε επιδότηση, κύριε? Γιατί δεν αυτό το 7% το οποίο λέτε ότι θα σας το απαγορεύσουν να το καλλιεργήσετε, εάν δεν παίρνετε επιδότηση, σας απαγορεύει κανείς να το καλλιεργήσετε? Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει πουθενά. Και τι τις κάνατε τις επιδοτήσεις που πήρατε ως σήμερα? Για πείτε μου. Με ποιον μιλάω? Με τον κύριο Γιάννη Ρουμπάτη, δημοσιογράφος. Λοιπόν, κύριε Ρουμπάτη, τις επιδοτήσεις που πήραμε μέχρι σήμερα εμείς οι μικροί και οι φτωχοί αγρότες, τις κάναμε μηχανήματα για να μπορούμε να δουλεύουμε στα χωράφια μας. Τα χρειάζεστε όλα αυτά τα μηχανήματα. Ακούστε με. Χρειάζεστε όλοι. Θέλω να μ' ακούτε και εμένα. Αν εσείς μιλάτε τρεις από μέσα και εγώ ακούω τρεις στο ακουστικό μου, δεν μπορώ να μιλήσω. Okay, ακούστε με. Εμείς το 80% των αγροτών παίρνουμε το 20% των επιδοτήσεων. Τις κάναμε μηχανήματα, τις κάναμε αυτά που έπρεπε τα εργαλεία μας για να δουλέψουμε. Δεν γίναμε πλούσιοι. Φτωχοί είμαστε και είμαστε εδώ στον δρόμο και φωνάζουμε. Τι τις κάναμε τις επιδοτήσεις τόσα χρόνια? Όσον αφορά για το αν παίρνουμε επιδοτήσεις, αυτό που λέτε, πείτε μου σε μια χώρα που υπάρχει αγρότης που δεν παίρνει επιδότηση. Για στην βρείτε Ελλάδα μου μια χώρα που υπάρχει έστω και ένας αγρότης που δεν παίρνει επιδότηση. Οι επιδοτήσεις δεν δίνονται για να μπαίνουν στην τσέπη. Οι επιδοτήσεις δίνονται
για να αγοράζονται με ορθολογικό τρόπο τα μηχανήματα. Για να μπορούμε να δουλέψουμε. Ναι, κοιτάξτε, δεν χρειάζεστε όλοι να έχετε τρακτέρ. Μπορείτε να μοιράζεστε το τρακτέρ. Θα τα πουλήσουμε και θα πάμε να ζητιανεύουμε. Όχι, δεν ζητιανεύετε. Ακούστε με λίγο. Όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. Ξέρετε, ο κλήρος ο δικός μας στη Θεσσαλία είναι πάρα πολύ μικρός. Ενωθείτε λοιπόν. Φτιάξτε εταιρείες. Άλλος έχει 5 εκεί, άλλος έχει 20. Γιατί δεν έχει το δικό του τρακτέρι. Γιατί δεν ενώνεστε λοιπόν. Μπορεί να καλλιεργήσει αν δεν έχει τα δικά του μηχανήματα. Αγαπητέ κύριε, γιατί δεν ενώνεστε λοιπόν να κάνετε εταιρεία όλοι μαζί, προκειμένου να μοιραστείτε το κόστος παραγωγής, να μοιραστείτε το πετρέλαιο για να φτάσετε στο υπόλοιπο. Να κάνουμε παραγωγικό συνεταιρισμό. Το είπαμε και τα λέμε τόσες φορές. Ο παραγωγικός συνεταιρισμός που κάνατε κατάντησε κομματικό άθυρμα. Τεχνίδι δηλαδή στα κόμματα. Εγώ μιλάω για ένα συνεταιρισμό που να είναι μια εταιρεία. Τα κόμματα και έτσι τους αφήσαν και διαλυθήκανε. Εμείς πάντα ζητάμε να γίνει και να γίνει ο παραγωγικός συνεταιρισμός κάποια στιγμή να σκύψουν πάνω στους αγρότες, να σκύψουν πάνω στα προβλήματα. Ωραία. Γιατί αν θέλετε θα να δεχόσασταν ένα συνεταιρισμό στο οποίο κάποιος θα τον διεύθυνε. Με το καλημέρα του Φλεβάρι το πετρέλαιο πήγε 10 λεπτά πάνω. Σωστή. Η βενζίνη πήγε 10 λεπτά δεν πάνω. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Έτσι θέλουν να μας βγάλουν στα φορά. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Αλλά για άλλο προσπαθώ να πω ότι αν κάνετε. Έρχονται πιο ακριβά, λέει. Αυξήθηκε το κόστος μεταφοράς. Έρχονται πιο ακριβά. Κυβέρνηση... Τα εφόδια όλα έρχονται πιο ακριβά. Αν η κυβέρνηση ικανοποιήσει το αίτημα για εσάς. Προφανώς δεν θα το ανοίξει. Το αίτημα, οι αιτήματα υπάρχουν πολλά. Δεν μιλάμε για ένα αίτημα εδώ. Ξέρετε ότι υπάρχουν απλήρωτοι βρωματοπαραγωγή και άλλοι κλάδοι ντοματοπαραγωγή, ότι είναι απλήρωτοι από το 11. Το ξέρετε ότι έχουμε παραγωγούς και το κράτος. Το ξέρει και ο κύριος Χαρακόπουλος, το ξέρει και ο κύριος Τσαφτάρης, ότι υπάρχουν βαμπαρκοπαραγωγή και ντοματοπαραγωγή και άλλοι κλάδοι από το 11 απλήρωτοι. Δεν πιστεύω κανένας από εσάς εκεί μέσα να είστε απλήρωτος από το 11. Αυτό επίσης είναι δίκαιο αίτημα. Αυτό που λέτε είναι επίσης. Μα δεν μας τα δίνει! Όλοι λένε ότι δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Ωραία, φωνάξτε, είστε καλύτερα στη φωνή. Αλλά όλοι δηλώνουν, ακούστε με, αναρμόδιοι! Αναρμόδιοι όλοι, δεν έχουν αρμόδιοι. Σήμερα πλήρωσε τους ροδακινοπαραγωγούς. Αν μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς να φωνάζουμε. Να μας πληρώσει όλους και να κάτσει κάτω να συζητήσουμε. Μα δεν το συζητούμε ότι. Μα δεν έχετε άδικο σε αυτό. Δεν μπορεί εμένα ένα οικοκυστήριο να με εκμεταλλεύεται από το 11 και να μην τον έχουν κλείσει μέσα. Αν εγώ δεν πληρώσω για ένα χρόνο όλα τα χαράτσια που μου έρχονται, θα με κλείσουν μέσα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δίκιο έχετε... έχω, όλοι μας λένε ότι έχουμε δίκιο. Έχετε... Και ο αυξημένος τόνος, ακούστε με, και ο αυξημένος τόνος της φωνής μου είναι γιατί με πνίγει το δίκιο. Μα... Έφτασε ο Χαρακόπουλος που είναι 5 μέτρα από εδώ να μας λέει ότι παιδιά, τα εξαντλήσαμε όλα. Ποια όλα εξάντλησε. Πήγα εγώ σαν αντιπρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Παλαμά τις αιτήσεις που κάναμε στο ΟΠΕΚΙΠΕ ότι είμαστε απλήρωτοι. Ξέρει και γνωρίζει το θέμα καθαρά. Δεν είπε τίποτα τόσες μέρες για εμάς τους απλήρωτους. Δεν είπε τίποτα για το κόστος παραγωγής. Τι εξάντλησε. Το βιομήχανο και τον το επιχειρηματία τον έχει διαφοβιστεί. Και εμένα μου λέει, μπήκε ο Φλεβάρης 10 λεπτά πάνω το πετρέλαιο. Πήγαινε εσύ με 600 ευρώ τη μέρα να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, να βγεις με το τρακτέρι να καλλιεργήσεις. Πλάκα μας κάνουν. Κύριε Κόκλη, όλοι ξέρουν ότι το έχουμε δίκιο. Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Ο κάθε κύριος Χαρακόπουλος πρέπει να φροντίσει τα οικοκυστήρια να σας πληρώσουν. Όμως δεν ακριβώς. Έχετε δίκιο. Ξέρετε σε τι όλα. Κάνα. Μέχρι το 10, ακούστε με λίγο, μέχρι το 10 η Νέα ΚΑΠ έλεγε ότι αν σε 30 μέρες ο οικοκυστής και ο κάθε ένας που έπαιρνε προϊόν από τους αγρότες δεν τον εξοφλήσει, επιμβαίνει το κράτος και παίρνει ο παραγωγός τα λεφτά του. Σωστό. Από το 10 αλλάξαν τον νόμο και αν ένας οικοκυστής σήμερα θέλει, σου λέει δεν έβγαλε 33% ή είναι το δικό σου το βαμπάκι, δεν πληρώνει σε καθόλου. Κύριε, ακούστε, άκουσον, άκουσον. Μπορεί και να μην πάρουμε και τίποτα. Γιατί τους αφήσαν ελεύθερο. Δηλαδή, ο υπουργός των αγροτών είναι με τους αγρότες που είναι απλήρωτοι. Την ντομάτα που είπατε προηγουμένως, πού τη δώσατε. Και ντοματάδες και οτιδήποτε. Οι ντοματάδες ιδιώτες δεν είναι. Οι ντοματάδες ιδιώτες δεν είναι. Τα οικοκυστήρια ή. Όχι, η ντομάτα, πού τη δώσατε. Ναι, ναι, οι παραγωγοί που έχουν ντομάτα, οι ιδιώτες είναι και αυτοί. Και αυτοί τους χρωστάνε κάποια ντοματό. Άρα, όπως λοιπόν, αυτό είναι αδίκαιο αίτημα. Όπως φωνάζουν. Μέχρι σήμερα. Όπως φωνάζουν οι παραγωγοί και τα πήραν του ροδακίνου πιο πάνω στην κουλούρα, πρέπει και εσείς. Αυτό είναι αδίκαιο αίτημα το οποίο πρέπει να τα ξεχωρίζετε από τα υπόλοιπα. Όταν τα βάζετε όλα μαζί, χάνονται.
Όχι, όχι, δεν χάνετε τίποτα. Και με αυτό έχουμε να κλείσουμε και όλα με σειρά. Όχι, όχι, είστε λάθος αυτό που λέτε. Έχουμε τα αιτήματα όλα καταγεγραμμένα. Θα έρθω να σε διασπάσω. Περιμένετε. Δεν σπάει η γραμμή, μην ανησυχείτε. Κοιτάσατε, δεν σπάει η γραμμή. Ακούστε με λίγο, ακούστε με, ακούστε με. Εμείς έχουμε τα αιτήματα καταγεγραμμένα όλα. Πήγαμε στον Υπουργό, πήγαν οι ομοσπονδίες μας, αντιπρόσωποι των ομοσπονδιών στην Αθήνα. Τα βάλαν κάτω. Ξέρετε από ένα σημείο και μετά τι είπε ο Υπουργός. Δεν έχω άλλο χρόνο, παιδιά. Φύγετε σήμερα. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Αυτός είναι ο Υπουργός των Αγροτών. Δηλαδή έτσι θέλει. Δηλαδή φύγετε, παιδιά. Πάτε σπίτια σας και θα κάτσουμε μετά να τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε. Καλέσαμε τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ήρθε κουρασμένος από εκεί που μας ήρθε. Άντε να μην πω τίποτα παραπάνω, όποιος καταλαβαίνει κατάλαβε, στο ταμτούμ για αρκούδες πήρε τους επιχειρηματίες, ενώ με τους αγρότες δεν μπορεί, είναι κουρασμένος να βγει, να λύσει τα προβλήματα, να κάτσει κάτω, να μας ακούσει. Γιατί όταν πας στον υπουργό σου και σου λέει ο υπουργός έχεις όλα δίκαια, αλλά εγώ αναρμόδιος. Κακά τα ψέματα, ένας αναρμόδιος δεν μπορεί να σου λύσει τα αιτήματά σου. Περιμένουμε να έρθουν οι αρμόδιοι αύριο, μεθαύριο, εδώ θα είμαστε. Άρα κύριε Κόκλη, θα συνεχίσετε μέχρι ζητώντας, επιμένοντας τα αίτημα σας. Δυναμικά, καλούμε κόσμο, καλούμε κόσμο και ετοιμάζουμε σε όλα τα χωριά μας. Αύριο μεθαύριο θα δείτε τρακτέρια να έρχονται από όλα τα χωριά πάλι. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα παρακολουθούμε τις κινητοποιήσεις σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θέλω να κλείσουμε. Πολύ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Και εμείς θα είμαστε εκεί λοιπόν με τις συνδέσεις μας. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε αυτήν την έντονη αλλά πιστεύω πολύ ουσιαστική κουβέντα που κάναμε. Ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς, κύριε Χρυσινά. Κοιτάξτε, δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με τον συνάδελφο και προφανώς κανένας δεν θέλει να δράσει διχαστικά. Θεωρώ ότι και εμείς όμως οι αγρότες έχουμε κάνει αρκετά σημαντικά λάθη κατά το παρελθόν και κυρίως αυτοί που δεν επένδυσαν μακρόπνοα στις δουλειές τους. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως του κλίματος, δηλαδή το κλίμα σε κάθε περιοχή είναι διαφορετικό. Πολλές φορές μπορεί να είναι πλεονέκτημα, άλλες φορές να είναι μειονέκτημα. Προσωπικά δεν θα απαιτούσα από κανέναν υπουργό να μου να επιλέξει τι καλλιέργεια θα βάλω εγώ. Ούτε κεντρικός να σχεδιάσει το πώς θα διατεθεί το δικό μου προϊόν. Βρίσκω μόνος μου την άκρη, πώς θα το διαθέσω. Σε συνεργασία και με άλλους παραγωγούς, αλλά και μόνος μου. Πάντως πάω θα συμφωνήσετε μέχρι τον τελευταίο καταναλωτή ή λίγο πιο πριν στο σούπερ μάρκετ ή λίγο πιο πριν, ας πούμε, στην εταιρεία τροφοδοσίας. Βρίσκω την άκρη. Θα συμφωνήσετε όμως με τον συνάδελφό σας ότι τα οικοκυστήρια που τους οφείλουν χρήματα πρέπει να τα δώσουν. Κοιτάξτε, τα οικοκυστήρια δεν ξέρω αν είναι ιδιωτικά ή κρατικά. Προφανώς και πρέπει να δώσουν τα χρήματα. Ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι. Λοιπόν, κύριε Χρυσινά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε. Θα επαναλάβουμε την κουβέντα, γιατί το μόνο σίγουρο είναι δυστυχώς ότι το ζήτημα το αγροτικό δεν λύνεται μέσα σε μια τηλεοπτική εκπομπή και ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία για τον τόπο. Λοιπόν, Γιάννη Ρουμπάτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άρη Πορτοσάλτε, σε ευχαριστούμε και εσένα. Σε λίγο θα δούμε όλα τα νεότερα για τη ρύθμιση των δανείων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τι πρέπει να γνωρίζετε και τι μπορείτε να κάνετε και ποιες ενώσεις καταναλωτών μπορείτε να συμβουλευτείτε. Όμως θα βρούμε λίγο την Βάνα Κουτρουλού, να βγούμε λίγο εκτός Ελλάδας και θα πάμε σε ένα απίστευτο βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα από την Συρία, Βάνα. Καλώς απόγευμα και πάλι. Λοιπόν, καλό απόγευμα και πάλι. Πραγματικά τις τελευταίες ημέρες κάνει το γύρο του διαδικτύου αυτό το βίντεο που σοκάρει. Είναι εδώ βλέπουμε μία μικρή, ένα μικρό κορίτσι το οποίο τραγουδάει ένα τραγούδι για την ελευθερία και κάποια στιγμή γίνεται στόχος επίθεσης με βόμβα. Βλέπετε εδώ πέρα. Τη στιγμή που χτυπάει η ρουκέτα και το κορίτσι τραυματίζεται όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να εξακριβωθεί η γνησιότητα αυτού του βίντεο. Πολλοί λένε ότι δεν είναι αυθεντικό. Όπως και να έχει πάντως, το θέμα είναι ότι αυτά τέτοιες σκηνές βίας είναι καθημερινό φαινόμενο στη χώρα. Βλέπετε τον πανικό που επικρατεί. Είναι απίστευτο. Είναι αυτές οι εικόνες που σοκάρουν. Να πούμε ότι. Και ειδικά όταν βλέπεις ένα τόσο μικρό ένα κορίτσι. Ένα μικρό κορίτσι, ακριβώς. Οι νεκροί πάντως από τον εμφύλιο, από την εμφύλια σύραξη στη Συρία, έχουν ξεπεράσει τους 60.000 και αυτά είναι σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς. Και περισσότεροι άμαχοι από. Ας πούμε, εμπλεκόμενοι στις πολεμικές επιχειρήσεις. Ακριβώς. Σύμφωνα τουλάχιστον με κάτι που διάβασα τις προάλλες, δεν ξέρω αν ισχύει. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στην αμερικανική οικονομία. Σήμερα ο Μπαράκ Ομπάμα, το βράδυ, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, θα κάνει το πρώτο του διάγγελμα, το πρώτο διάγγελμα της δεύτερης θητείας του μετά τις εκλογές. Και οι βασικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί θα είναι η μεταρρύθμιση του μεταναστευτικού, ο περιορισμός της οπλοκατοχής, οι νέες θέσεις εργασίας που πρέπει να δημιουργηθούν, αλλά και το δημοσιονομικός γκρεμός. Έχουμε
έχουμε μια νέα προθεσμία 1η Μαρτίου λίγη για το νέο ύψος του αμερικανικού δανεισμού. Στην Ιταλία τώρα ένα νέο σκάνδαλο συγκλονίζει την χώρα. Μιλάμε για τον πρόεδρο της Finmeccanica, τον Giuseppe Όσο, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκία και διαφθορά. Εμπλέκεται σε σκάνδαλο απόλυσης 12 ελικοπτέρων Augusta Westland στην Ινδία και φέρεται να έχει πάρει μίζα 51 εκατομμυρίου ευρώ. Όλα αυτά έρχονται λίγες ημέρες μετά το σκάνδαλο το τραπεζικό της Banca Monte dei Paschi με την αγορά τοξικών παραγόγων το 2007 και 2009. Τώρα να περάσουμε στην Ισπανίδα αυτή την νεαρίτα η οποία ουσιαστικά τα έψαλε στη σοσιαλιστική διεθνή λέγοντας, καταγγέλλοντας την πολυτέλεια στην οποία κινούνται τα μέλη της διεθνούς. Είπε παιδιά εν ολίγης ότι πώς μπορούμε εμείς να ζητούμε, λέει, από τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους όταν εμείς οι ίδιοι ξεκινάμε, λέει, θέλουμε να κάνουμε μια επανάσταση από ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων στο Κασκάις, λέει, φτάνοντας με πολυτελή αυτοκίνητα. Το λόγο βέβαια μετά πήρε ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ο Γιώργος Παπανδρέου. Είπε ότι εμείς δίνουμε, λέει, τη μάχη, λέει, στους δρόμους, στα συνδικάτα και στις χώρες μας και πρέπει, λέει, να δουλέψουμε μαζί με την νεολαία για την επανάσταση. Πάντως, ο λόγος της παιδιά είναι συγκλονιστικός, αν κάτσουμε και τον προσέξουμε. Και το παρουσιαστικό της επίσης. Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε εντελώς εικόνα, να πάμε στη Βενετία στο καρναβάλι. Σήμερα λήγει λοιπόν το καρναβάλι με τον διαγωνισμό για το καλύτερο κοστούμι. Η θεματική φέτος είναι «Ζήστε τα χρώματα». Έχουμε στην πλατεία του Αγίου Μάρκου πάρα πολλές εκδηλώσεις, εκθέσεις, φαντασμαγορικά σοου. Και βέβαια το καλύτερο είναι, ποιος θα κερδίσει τον τίτλο για το καλύτερο χειροποίητο κοστούμι. Και στη Βραζιλία έχουμε την κορύφωση τώρα των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Έχουν ξεκινήσει οι παρελάσεις των σχολών Σάμπα για τον κορυφαίο τίτλο που θα απονεμηθεί στο τέλος της εβδομάδας. Η θεματική, παιδιά, σε αυτόν τον γύρο ήταν οι βραζιλιάνικες σαπουνόπερες. Εδώ το περιβάλλον, τέλος πάντων, ξαναζητάει τα χθεσινά πλάνα. Να τα έρχονται σιγά σιγά. Όχι, ναι, δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Α, η Ισπανίδα. Σου άρεσε. Το καρναβάλι τώρα, αυτά είναι μπαναλιτέ. Οι άλλοι ήταν στυλ, όχι αστείο. Λοιπόν, τώρα, αν σου άρεσε η νεαρά Ισπανίδα Κωνσταντίνα, κοίτα τι μπορεί να τη δώσει. Μπορεί να τη δώσει αυτά τα γραμματόσημα που φτιάχνουν στο Βέλγιο και είναι από σοκολάτα. Α, είναι αυτό που λέει η Έλληνα, να σου δείξω τη συλλογή γραμματοσύμων. Έχει μυρωδιά και γεύση σοκολάτα. Κάπω έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιβάνα, και εμείς να επανέλθουμε στην πραγματικότητα και από το καρναβάλι της Βραζιλίας να έρθουμε εδώ στα δικά μας και να δούμε τι γίνεται την ώρα που ξεκινούν οι κατασχέσεις. Έχουμε αύξηση σοκ των υπερχρεωμένων οικοκυριών, δηλαδή των οικογενειών που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους, και να δούμε αν σχεδιάζεται κάτι καινούριο και τι είναι αυτό και αν θα βοηθήσει. Έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματά μας και ερωτήματά σας βεβαίως. Τον Αντώνη Μουζάκη, φοροτεχνικό. Καλό σας απόγευμα, κύριε Μουζάκη. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ο κύριος Ευάγγελος Ζερβέας είναι κοντά μας, συνήγορος του καταναλωτή. Καλό σας απόγευμα, κύριε Ζερβέα. Ο Νίκος Υποφάντης, που γνωρίζει και παρακολουθεί το θέμα. Γεια σου, Νίκο. Το ρεπορτάζ. Και θέλω να καλωσορίσουμε και την Αντιγόνη Παφίλη και να ξεκινήσουμε από εσένα, Αντιγόνη, καθώς έχεις κοντά σου έναν οικογενειάρχη με τρία παιδιά, τον κύριο Ασκληπιάδη Κώστα, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει πλέον όλες τις υποχρεώσεις. Αντιγόνη. Εμείς εδώ έχουμε τον κύριο Ασκληπιάδη, ο οποίος εκπροσωπεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Έχει τρία παιδιά, έχει μια οικογένεια, έχουν μία δουλειά πλέον σε αυτήν την οικογένεια, η σύζυγος δεν εργάζεται. Και έχουν να ανταποκριθούν ακριβώς, έχουμε αυτό το ένα στους δύο το γνωστό, όπου έχετε να ανταποκριθείτε σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις και σε δάνεια, σε χαράτσια, σε όλη αυτή τη φορολογία. Με τι μισθό μιλάμε μηνιαίως? 1100. Με 1100 ευρώ. Μόνο 1100. Πλέον, έχετε κάποια δάνεια? Ναι, βέβαια. Έχω μια εθνική, μια γύρω και εθνική που είναι το δάνειο του σπιτιού. Θα επιστρέψουμε και πάλι στην Αντιγόνη Παφίλη. Κύριε Ζερβέα, έχουμε κάτι αισιόδοξο, κάποιο αισιόδοξο μήνυμα? Γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε κάποια τελική κατάληξη ως προς τη συμπεριφορά στους δανειολήπτες, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ομολογώ ότι έχουμε μια έξαρση. Τους τελευταίους μήνες, δεδομένου ότι όλο και περισσότεροι εντάσσονται στον νόμο, αναγκάζονται να εντάξουν στον νόμο. Αυτοί δηλαδή που μέχρι πρώτη μας εξυπηρετούσαν τα δανειά τους, για λόγους
ευνόητους, διότι βαίνει επιταχύρω το εισόδημά τους, αναγκάζονται να υπαχθούν και αυτοί και να ζητήσουν την προστασία του νόμου. Δρομολόγονται κάποιες εξελίξεις, δεν έχουν ακόμα πάρει την τελική τους μορφή. Σε ό,τι αφορούν αυτούς ακριβώς τους νοικοκύριδες, θα έλεγα, ναι, οι οποίοι μέχρι πρότινος ή μέχρι τώρα εξυπηρετούν τα δανειά τους. Δηλαδή, μπορούμε να αποτρέψουμε με αυτές τις ρυθμίσεις εκείνους που θα ενταχθούν στο μέλλον και θα πολλαπλασιάσουν το πρόβλημα. Δηλαδή, η προωθούμενη ρύθμιση που λέει ότι θα υπαχθούν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, όπως και οι άνεργοι, οι βαρέως πάσχοντες ή οι πολυτεκνοί, σε μια διαδικασία εξυπηρέτησης των δανείων τους με το 30% του εισοδήματός τους, είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Έχω ερώτηση εδώ στο Twitter της εκπομπής. Σε ποια περίπτωση η τράπεζα έχει το δικαίωμα, πιέζει, λέει, επειδή δεν μπορώ να αποπληρώσω το δάνειό μου, με πιέζει με υποθήκευση του σπιτιού μου. Ναι. Τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής στην περίπτωση αυτή? Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να υπαχθεί στον νόμο, διότι αν υποκύψει, θα μπει σε μια ρύθμιση που ενδεχομένως δεν θα τον ωφελήσει και θα τον βάλει στη διαδικασία επαγωγής του νόμου στο μέλλον και ενδεχομένως σε κάποια περιπέτεια έκδοση διαταγής πληρωμής ή επίσπευσης αναγκαστικού πληστηριασμού. Αν θα πρέπει ο ίδιος ο ανελήπτης να σταθμίσει τα πράγματα, τον οικογενειακό του προβλεγισμό, και αν τον συμφέρει να υπαχθεί στην προστασία του νόμου. Ήδη εκδίδονται αποφάσεις οι οποίες είναι ευνοϊκές για αυτόν, επιμικρύνουν τον χρόνο αποπληρωμής του δανείου και τον βάζουν ακόμα και σε μια διαδικασία εξόφλησης, όπου προβλέπεται και περίοδο χάριτος. Τώρα, Αντώνη Μουζάκη, όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που το κράτος, για οφειλές προς το δημόσιο πάντα, όχι σε τράπεζες, θα προχωρήσει μετά από προειδοποιητικά μηνύματα, τηλέφωνα, email και επιστολές σε κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και ακινήτων. Έτσι ακριβώς. Δεν πρέπει να το ξανασκεφτούν στο οικονομικό επιτελείο για αυτούς που είναι σε οικονομική δυσκολία και δεν είναι παράνομοι, τέλος πάντων. Εκείνο που θα έπρεπε να κάνουν, και καλό είναι να το σκεφτούν δύο φορές, είναι να ιεραρχήσουν τη λίστα με τους οφειλέτες και φυσικά να ξεκινήσουν από την κορυφή, δηλαδή από εκείνους που έχουν μεγάλες οφειλές. Και στο τέλος, φυσικά, να φτάσουν σε αυτούς που έχουν μικρά ποσά, τα οποία και καταλαβαίνετε ότι όταν όλος κοστά 300, 500 ευρώ, 1000 ευρώ και δεν μπορεί να τα δώσει, καταλαβαίνετε τη δυσκολία την οποία έχει για να μην μπορεί να δώσει αυτό το μικρό ποσό σε σχέση με το πολύ μεγάλο που είναι του ενός εκατομμυρίου ή των κάποσων δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκείνο που θα πρέπει να γίνει, ξαναλέω, είναι να ιεραρχήσουν οι δόοι, οι εφορίες, τις οφειλές αυτές, ούτως ώστε να στραφούν πρώτα στους μεγάλους και στη συνέχεια στους μικρούς. Γιατί ο νόμος είναι σαφής, λέει ότι από 300 ευρώ και πάνω θα υπάρχει ενημέρωση τηλεφωνική ίσως στην αρχή, πρώτη ειδοποίηση, προκατάσχεσης, κατάσχεση και στη συνέχεια ίσως και πληστηριασμοί ακινήτων. Το κράτος πάντως μπορεί να στραφεί εναντίον των μεγάλων και των μικρών που του χρωστούν. Οι μεγάλοι και οι μικροί που τους χρωστάει το κράτος, τι θα κάνουν? Θα κάνουν υπομονή, γιατί βλέπεις ότι δεν υπάρχει. Μέχρι να έρθουν τα δισεκατομμύρια του κυρίου Σταϊκούρα. Ακριβώς. Να θυμίσω, βέβαια, Κωνσταντίνε, ότι στην περίπτωση εκείνη που οι οφειλές ξεπερνούν τα 5.000. Δεν είναι δύο διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Είναι ποινικό το αδίκημα. Συγγνώμη, από τη μία. Έτσι, και μπορεί να πα και στην αυτόφορη διαδικασία. Και από την άλλη. Σου χρωστάω και σου λέω θα σου πάρω το σπίτι. Λοιπόν, υπομονή και σπίτι, ξέρεις, είναι λίγο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κωνσταντίνε. Προφανώς ο Κωνσταντίνος θέλει να πει αν θα γίνει και κάτι και με τους. Ναι, συμψηφισμούς. Το οξύμορο είναι λοιπόν ότι πραγματικά έχουμε συμψηφισμούς. Υπάρχει ένας νόμος, το 3943, από 31 Μαρτίου του 2011, θυμίζω. Στο άρθρο 11, λοιπόν, λέει για συμψηφισμό απαιτήσουμε το δημόσιο. Όμως μιλάει για το στενό δημόσιο τομέα και όχι τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή ΔΕΚΟ, ΟΤΑ και τέτοιου είδους οργανισμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί είναι τεράστια δυσκολία, γιατί υπάρχουν πολλοί που έχουν απαιτήσεις από το δημόσιο. Δυστυχώς όμως δεν μπορούν να τις ψηφίσουν. Να πάμε και πάλι στην Αντιγόνη Παφίλη. Νίκο Υποφάντη, παρεμβαίνεις και εσύ με τα ερωτήματά σου και τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Να δούμε, Αντιγόνη, πώς τα ακούει όλα αυτά. Τις κατασχέσεις, για παράδειγμα, ο κύριος Ασκληπιάδης που ζει με 1.100 ευρώ, όπως μας είπατε πριν το μήνα, και τρία παιδιά. Να προσθέσουμε και κάτι, Εύα, ότι μέχρι και το Δεκέμβρη που μας πέρασε υπήρχε και ένα επίδομα των τριτέκνων ως γνωστών που ήταν γύρω στα 300 ευρώ, 268 ευρώ, που κάπως βοηθούσε την κατάσταση. Ακριβώς, βέβαια. Τώρα πώς ακούτε όλη αυτή την κατάσταση που ακούτε, τα σχόλια που ακούμε τόση ώρα για τις κατασχέσεις? Τι να σας πω, ντρέπομαι, γιατί πρέπει να προσέχουν τους τριτέκνους και τους πολυτέκνους. Τι να σας πω για άλλο. Μπορείτε να ανταποκριθείτε εσείς με αυτά που μου λέτε, με 1.100 ευρώ. Τρία παιδιά. Ναι, δεν μπορώ. Μιλάμε για μια κατηγορία ανθρώπων. Δηλαδή, προφανώς. Και πιο πριν, που θέλουν να ανταποκριθούν, θέλουν Αντιγόνη, να διώσουν, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Αντιγόνη, θα ήθελα να μας πει ο κύριος Ασκληπιάδης, ναι, θα ήθελα να μας πείτε ποιες υποχρεώσεις σας τις αφήνετε
για το τέλος του μήνα, αν προλάβετε, δηλαδή ποια είναι, είναι τα χαράτσια, είναι κάποιοι λογαριασμοί, είναι ακόμα και το σούπερ μάρκετ, το οποίο το περιορίζεται. Αυτό προσπαθώ σε ανθρώπους που είναι δικοί μου, τους το λέω και μου λένε, ναι, σε καταλαβαίνουμε, λέει, και τι να κάνουμε, λέει, έτσι είναι. Και μόνο σε μένα, σε όλους είναι έτσι. Τι βάζετε στην άκρη, έχετε προτεραιότητα τη διατροφή, βάζετε, δεν πληρώνετε το χαράτσι, ενδεχομένως ποιο είναι, ποια είναι το, τη διατροφή την έχει να λάβει η γυναίκα μου. Κύριε Σκληπιάδη, αυτή κάνει τη διατροφή του σπιτιού, μάλιστα. Όσον αφορά τα δάνεια και τις κάρτες σας, είπατε ένα δάνειο για το σπίτι και ένα δάνειο μια κάρτα, αν κατάλαβα καλά. Όσον αφορά τα δάνεια, έχετε ζητήσει να υπαχθείτε σε ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου που να ελαφρύνει το νοικοκυριό σας μετά από αυτήν την δεινή οικονομική κατάσταση που έχετε περιέλθει. Βεβαίως, ήδη πήγα στις δύο τράπεζες και έχω κάνει επέκταση. Ναι. Το δέχτηκαν οι τράπεζες. Ναι, βεβαίως. Έκανε μια συμφωνία και έχω μεγαλώσει βέβαια τα χρόνια και πληρώνω λιγότερα. Ακούστε τι γίνεται όμως, κύριε Σκληπιάδη, για 40.000 υπόλοιπους συμπολίτες μας, οι οποίοι δυστυχώς πήγαν στις τράπεζες. Δεν δέχτηκαν εξοδικαστικό συμβιβασμό. 40.000 συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται στα ειρηνοδικεία, το ξέρει πολύ καλά το θέμα ο κύριος Ζερβέας, και παίρνουν δικάσιμο, ακούστε κυρίες και κύριοι, το 2020. Και μέχρι το 2020 Νίκο, το σπίτι, το αυτοκίνητο. Η κατάθεση ενδεχομένως που είναι στην τράπεζα για μια ώρα ανάγκης κινδυνεύει με κατάσχεση από την τράπεζα. Κύριε Ζερβέα, δεν υπάρχει δυστυχώς προστασία για τους δανειολήπτες, οι οποίοι πήραν τα δάνειά τους το προηγούμενο διάστημα που λεφτά υπήρχαν και τώρα δυστυχώς αναγκάζονται λόγω της οικονομικής κατάστασης να περικόψουν από τα πάντα. Δεν υπάρχει προστασία. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που δεν την ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Πρέπει οπωσδήποτε να την πω. Αυτός που υπάγεται στο νόμο μπορεί κάλλιστα από το στάδιο του εξοδικαστικού συμβασμού να προστατευτεί. Υπό ποιαν έννοια? Η τράπεζα, όταν προβεί σε οποιαδήποτε προληπτικό μέσο, είτε είναι διαταγή πληρωμής, είτε είναι κατάσχεση, μπορεί αυτή η πορεία της να ανακοπεί. Υπάρχουν αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, που έχουν χαρακτηρίσει σαν καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του δανειστού την οποιαδήποτε τέτοια πράξη. Αλλά στην τροποποίηση του νόμος προέβλεψε ότι παράλληλα με την αίτησή του ο δανειολήπτης στο ειρηνοδικείο σωρεύει και ένα αίτημα όπου ζητάει να απαγορευθεί μέχρι ότου εκδικαστεί η υπόθεση και εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεως να πάυσει κάθε μέτρο προληπτικό ή κάθε μέτρο κατάσχεσης πιστηριασμού και τέτοια. Μέχρι τότε μπορεί να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Αυτή η τροποποίηση προβλέφθηκε διότι αν ακολουθούσε την προηγούμενη διαδικασία να ανακόψει τον πιστηριασμό ή να ανακόψει την κατάσχεση ή την διαταγή πληρωμής, θα του κόστιζε δύο δικαστήρια αυτή. Κύριε Ζερβέα, υπάρχουν πολλές καταγγελίες. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με το ερώτημά σας και με τον κύριο Ασκληπιάδη, καθώς και με μια είδηση, μια διευκρίνηση από το Υπουργείο Υγείας. Τώρα, η Μαρία Νασοσεπούλου, περί τίνος πρόκειται, Μαρία? Σχετικά με το θέμα που προβάλαμε νωρίτερα, Εύα, για το νοσοκομείο της Σιτίας και της Ιεράπετρας, πριν από λίγο επικοινώνησαν μαζί μας από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Υγείας. Μας είπαν πως και τα δύο νοσοκομεία είχαν πετρέλαιο θέρμανσης, ωστόσο είχε γίνει και μία δωρεά από ιδιωτική εταιρεία. Οπότε λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Το είδαμε πάντως, συγγνώμη Μαρία, και προφανώς μας ακούν αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο. Το είδαμε και σε ρεπορτάζ εδώ στο Skype που μετέδωσε ο Μάριος Διονέλης. Το είδαμε και σε ρεπορτάζ. Ασθενείς έφερναν τα θερματικά του σώματα στο νοσοκομείο για να ζεσταθούν. Μεταφέρουμε και την πλευρά του Υπουργείου Υγείας ώστε να συνθέσουμε το ρεπορτάζ. Εννοείται πως το παρακολουθούμε. Πετρέλαιο σε ό,τι υπήρχε τώρα, ο καυστήρας έκαιγε. Το νοσοκομείο της Ιεράπετρας από το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζουν πως δεν υπάρχει θέμα αναστολής λειτουργίας του νοσοκομείου. Ωστόσο, γίνονται κάποιες ενώσεις των διοικήσεων και των διοικητικών υπηρεσιών. Εμείς συνεχίζουμε και το παρακολουθούμε και οτιδήποτε νεότερο ενημερώνουμε. Προφανώς για λόγους οικονομίας. Μαρία Νασοσοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε το θέμα των δανείων και τις ρυθμίσεις που περιμένουμε να γίνουν. Για το θέμα των δανείων συζητούμε και επειδή είναι πάρα πολλά τα ερωτήματά σας, να σας πω μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία που μας έδωσε μόλις τώρα ο κύριος Ζερβέας, Ευάγγελος Ζερβέας, συνήγορος του καταναλωτή. Είναι και ο Αντώνης Μουζάκης κοντά μας και συζητούμε όλα αυτά τα προβλήματα του κόσμου που αφορά σε πάρα πολύ κόσμο, κύριε Ζερβέα. Υπάρχει λοιπόν ο τραπεζικός διαμεσολαβητής, όπου κάθε ένας από εμάς μπορεί να τον βρει
για τις διενέξεις εντός εισαγωγικών που έχουμε με την τράπεζα και αφορούν σε πιέσεις, σε δάνεια που δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Έτσι. Όταν ένας καταναλωτής, ένας δανειολήπτης, ένας συναλλασσόμενος με οποιοδήποτε υποκατάστημα της τράπεζας δεν μπορεί να βρει άκρη με το αίτημά του, από τον διευθυντή της, του υποκαταστήματος, μπορεί να προσφύγει σε αυτό το θεσμό, ο οποίος πραγματικά λειτουργεί και του οποίου ηγείται ένας αξιόλογος επιστήμων και προσινής στους, στους καταθέτες, στους πελάτες των τραπεζών, ο κ. Παυλάκης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Ζερβέα. Και ο οποίος κάνει σημαντικό έργο, οφείλω να ομολογήσω, δεδομένου ότι πολλούς, τους οποίους έχουν υποστρέξει στην αρχή μας και, τους... Σαφές. Και βέβαια μακριά από τα μίντια. Λοιπόν, για να προλάβουμε, Νίκος Υποφάντης ήθελε κάτι να ρωτήσει. Μέχρι να προσφύγει στον τραπεζικό διαμεσολαβητή, έχει προσφύγει η τράπεζα στη δικαιοσύνη κατά του οφειλέτη, όμως το θέμα δεν είναι αυτό. Κύριε Ζερβέα, αυτή τη στιγμή τα στοιχεία αναφέρουν ότι οι περίπου 40.000 οφειλέτες, οι οποίοι έχουν προσφύγει στα ειρηνοδικεία και παίρνουν δικάσιμο μέχρι το 2020, ζητούν να διαγραφούν οφειλές μέσος όρος περίπου 120.000 ευρώ, συνολικά 4,2 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς ζυγίζονται όλα αυτά, μπορεί και ο Αντώνης Μουζάκης να παρέμβει. Από τη μια έχει στις τράπεζες να έχουν ένα επιπλέον κόστος για περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ και από την άλλη πρέπει να ζήσει το νοικοκυριό, πρέπει να ζήσει ο καταναλωτής που δυστυχώς το προηγούμενο διάστημα όταν πήγαιναν όλα καλά του δίναν την πιστωτική κάρτα στο περίπτερο και το δάνειο στο φανάρι. Για πείτε μας. Θα σας πω το εξής. Οι ειρηνοδίκες αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη ευαισθησία τα αιτήματα των καταναλωτών. Όταν ο καταναλωτής είναι ειλικρινής και με μάρτυρες αποδεικνύει ότι πραγματικά περίθεσε αδυναμία από πληρωμής των δανείων του και ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις βασικές βιωτικές του ανάγκες, ούτως ώστε να κινδυνεύει ακόμα και η διατροφή του και η προσωπική του αξιοπρέπεια να απέχει από οποιαδήποτε κοινωνική επαφή και τέτοια. Πράγματι υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες είναι αξιοπρόσεκτες. Θα σας έλεγα ότι ανέγνωσα μια πρόσφατη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών από που, όπου προσέφυγε ένα ζευγάρι εκ των οποίων ο ένας ήταν διευθυντής σε μια φαρμακομηχανία και αναγκαστικά συνταξιοδοτήθηκε με 1.400 ευρώ, η σύζυγός του με δύο καρκίνους και από 600.000 τον υποχρέωσε το ζευγάρι να πληρώσει με περίοδο χάριτος 2 και 3 ετών αντίστοιχα τις 160.000. Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί ακριβώς ο Ειρηνοδίκης στάθμισε τις ανάγκες του νοικοκυριού, στάθμισε τα συμφέροντα του νοικοκυριού, την κατάσταση της υγείας της συζύγου και κατέληξε σε μια απόφαση που πραγματικά είναι αξιοπρόσεκτη. Ας ελπίσουμε να υπάρξουν και άλλες τέτοιες αξιοπρόσεκτες αποφάσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ, κύριε Ζερβέα, Αντώνη Μουζάκη, Νίκο Υποφάντη. Ο κύριος Μουζάκης δεν μίλησε πολύ. Εγώ δεν πολύ δεν μίλησα. Νίκο, να σου τον έχουμε συχνά λοιπόν, εδώ πέρα. Νίκο, να πω στο κοντρόλ να πάω λοιπόν, να τα πεις αυτά, παραφεύγοντας. Να πω στον Νίκο. Δύο λεπτά. Νίκο, έχει απόλυτο δίκιο όταν μιλάς για τράπεζες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι και το ξέρεις καλύτερα από όλους μας ότι αυτές το μόνο που έχουν κάνει, ποιο είναι. Επειδή όλα αυτά τα χρόνια είχαν κερδοφορία και καλώς την είχαν, τώρα λοιπόν επειδή γράφουν επισφάλειες, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχουν γίνει πάρα πολύ αυστηρές και αντί να βοηθήσουν σε την περίοδο την δύσκολη αυτή που περνούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυτοί αντί να κάνουν αυτό, πιέζουν περισσότερο τον πολίτη, πιέζουν περισσότερο την επιχείρηση και δυστυχώς ο κόσμος ασφιχτιά. Και αυτό για να είναι δούμε πότε θα σκάσουμε λοιπόν, πότε θα κάνουμε τον μπαμ. Αντώνη Μουζάκη, κύριε Ζερβέα, σας ευχαριστούμε πολύ. Νίκο Υποφάντη, Αντιγόνη Παφίλη και κύριε Ασκληπιάδη, και σε όλα αυτά τα οποία συζητούμε, την ανάσα την παίρνουμε από το όλοι μαζί μπορούμε. Την ανάσα την παίρνουμε από την αλληλεγγύη, από την αγάπη που έχουμε ο ένας για τον άλλον. Έχουμε κλείσει πάνω από ένα χρόνο. Ξεκινήσαμε πέρυσι τα Χριστούγεννα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα. Αυτή τη δράση μας λοιπόν τώρα, κατά κάποιο τρόπο, τη γιορτάζουμε προκειμένου να κινητοποιηθούμε κι εμείς, να σας κινητοποιήσουμε κι εσάς, να γνωριστούμε και από κοντά. Και αυτή την Κυριακή λοιπόν, 16 του μήνα, αυτό το Σάββατο, είναι η μέρα αλληλεγγύης. Όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν και στα τρόφιμα. Πρέπει να σας πω, είναι Σάββατο 16 Φεβρουαρίου. Ότι μέχρι τώρα έχουμε συγκεντρώσει 1.814.000 κιλά τρόφιμα. Αυτό το Σάββατο λοιπόν 16 Φεβρουαρίου δίνουμε ραντεβού στο κοντινό μας σούπερ μάρκετ, όποιο κοντινό, όποιο σούπερ μάρκετ σας βολεύει εσάς. Έτσι. Wow. Λοιπόν, συμπαραστάτες μας θα είναι όλα τα συνεργαζόμενα σούπερ μάρκετ, τα οποία προσφέρουν ποσότητα τροφίμων στα καλάθια του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Στα σούπερ μάρκετ λοιπόν θα βρίσκονται όλη η παραγωγή του ΣΚΑΕ 100,3, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος φυσικά και όλη η άλλη η παραγωγή. Όλοι οι παρουσιαστές της τηλεόρασης του ΣΚΑΕ και όλο το δημοσιογραφικό προσωπικό. Ελάτε λοιπόν, θα έχουμε ξεχυθεί σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Αθήνας, ο καθένας στη δική σας γειτονιά, όπου σας βολεύει. Ελάτε να τα πούμε και από κοντά, ελάτε να ρίξουμε μέσα στο καλάθι ό,τι μπορούμε ο καθένας, ακόμα και
1 ευρώ και 2 ευρώ. Θα τα λέμε καθημερινά μέχρι την Παρασκευή. Για αυτό το Σάββατο, λοιπόν, είναι το ραντεβού. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι κοντά μας. Θα είναι και αυτός, είμαι σίγουρη, κάπου. Αλλά τώρα δεν θα μας πεις αυτά. Συγγνώμη, στο site του όλοιμαζίμπορούμε.gr βρίσκεται λεπτομέρειες. Αλλά εσύ, Γιώργο, τώρα θα μας πας για να φυτέψουμε δεντράκια. Γιατί την Κυριακή έχουμε δράση, έχουμε εθελοντική εργασία. Θα φυτέψουμε 5.000 φυτά στους πρόποδες του Ημιτού, στην περιοχή Παπάγου. Θα έχουμε σημείο συνάντησης, λοιπόν, την Κυριακή, ώρα 10 το πρωί, στο τέρμα της οδού Ζήσιμοπούλου, στη διασταύρωση με την οδό Διδασκάλου. Εκεί, λοιπόν, σας περιμένουμε την Κυριακή αυτή, να έρθετε κοντά μας και να φυτέψουμε τα καλύτερα. Και θα είμαστε εκεί, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Σοφία Τσίπα τώρα, για τα πολιτιστικά μας, αλλά και για να ξεκινήσουμε από την ημέρα διαμαρτυρίας στη βία στις γυναίκες. Έτσι, 14 Φεβρουαρίου είναι του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά και ταυτόχρονα ημέρα διαμαρτυρίας για τη βία κατά των γυναικών. Πρόκειται για την παγκόσμια εκστρατεία One Billion Rising, η οποία καλεί άνδρες και γυναίκες από όλη την Ιφίλιο να χορέψουν, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεση και την οργή τους σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και δείχνοντας εμπράκτος, να δείξουν εμπράκτος, δηλαδή, την αλληλεγγύη τους στις κακοποιημένες γυναίκες. Είναι ένα μεγάλο θέμα, αν σκεφτούμε ότι 1 δισεκατομμύριο γυναίκες στον πλανήτη έχουν κακοποιηθεί. Στη χώρα μας έχουν προγραμματιστεί συνολικά 4 εκδηλώσεις: στη Θεσσαλονίκη, στις Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων, στην Αθήνα, στο Αμερικάνικο Κολέγιο, στη Μυτιλίνη έχει δοθεί ραντεβού για dance party στο Ρεσάλτο στις 8 το βράδυ. Και τέλος στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων. Σοφία Τσίπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αποχαιρετήσουμε. Ξέρετε, τα ραντεβού είναι γνωστά πλέον. Ενημέρωση συνεχίζεται στις 7 με τον Νίκο Ευαγγελάτο, στις 9 με Τσία Κοσιόνη. Δεν είναι γνωστά τα ραντεβού. Το ραντεβού με την Εύα Αντωνοπούλου ήταν στις 3 η ώρα. Τώρα είναι στις 3 παρατέταρτο, αλλά επειδή είναι σεμνή, σας το υπενθυμίζω εγώ. Αυτά. Θα το μάθουμε σιγά-σιγά και σε 11 και 4, λοιπόν, νέοι φάκελοι με τους Έλληνες που μπορούν και πετυχαίνουν. Για ένα αισιόδοξο αλλά ρεαλιστικό μήνυμα. Να είστε καλά, γεια σας. Θα τα πούμε αύριο στις 3 παρατέταρτο. Ωραία,